Καλησπέρα σας. Παρασκευή βράδυ για μια ακόμη φορά μαζί από την εκπομπή Ελεύθερα από την Ιγουμενίτσα, τα στούντιο του RTV της Ιγουμενίτσας για τη Θεσπλωτεία, την Ήπειρο, τη Βοητική Ελλάδα όπου εκπέμπει ο σταθμός μας. Αρχές της δεύτερης προεκλογικής περίοδου με καλεσμένο απόψε κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στα πολιτικά δρόμενα και ειδικότερα στα τοπικά πολιτικά και κομματικά δρόμενα, για δικούς του λόγους αποφάσισε να μην συμμετέχει αυτή τη φορά. Θα μας πει τις προθέσεις του για το μέλλον, το οποίο ούτως ή άλλως είναι αβέβαιο, όπως και η τύχη κοινή, και με τον οποίο είχαμε επίσης την δυνατότητα να κάνουμε μία κουβέντα στην αρχή της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, περίοδου, μια κουβέντα η οποία ήταν άκρως ενδιαφέρουσα και η οποία, προϊόντος του χρόνου και με τα γεγονότα που ακολούθησαν και διαδραματίστηκαν σε πολιτικό πάντα και κατ' επέκταση σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, αποδείχθηκε προφητική. Δεν ισχύει προφανώς στην περίπτωσή του το ουδής μετά Χριστόν προφήτης. Προφανώς ο κύριος Ξενοφών Καραβίδας, περί αυτού πρόκειται, μάλλον έχει κληρονομικό χάρισμα. Επί το λαϊκότερο ή, αν θέλετε, για να μιλήσουμε σε ορθολογιστική, ρασιοναλιστική βάση, έχει την ικανότητα να προσεγγίζει τα δρόμενα και με την ιδιότητά του ως οικονομολόγου επιφανούς και στελέχους τραπεζικού με εμπειρία μακρά, δραστηριοποιούμενος στο κλινόν άστητον Αθηνών, καταγόμενος όμως από την Πρέβεζα, με την οποία διατηρεί άρρητους δεσμούς και την επισκέπτεται συχνά, είχε κάνει κάποιες προβλέψεις και εκτιμήσεις τότε που τον δικαίωσαν απολύτως οι εξελίξεις. Για μια ακόμη φορά λοιπόν με τον κύριο Ξενοφόντα Καραβίδα μαζί στα στούντιο του RTV, για να συνεχίσουμε την κουβέντα εκείνη που κάναμε στην αρχή της περίοδου, τον Οκτώβριο του 2011, για να τη συνεχίσουμε και να την προεκτείνουμε. Εύχομαι και ελπίζω, αν θέλετε, και αυτή τη φορά να μην διαψευστεί σε προβλέψεις που θα κάνει για τα επικείμενα, τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν είναι καθόλου, μα καθόλου φωτεινά και ευχάριστα. Κύριε Ξενοφόντα Καραβίδα, μετά αυτή την εισαγωγή, μάλλον μακρά, και ζητώ συγγνώμη για την φιλαρία μου, σας ευχαριστώ που είστε για μια ακόμη φορά και εγώ μαζί σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Να καλησπερίσουμε καταρχήν και τους τηλεθεατές σας. Είναι πολύ ευχάριστο για μένα να βρίσκομαι μαζί σας. Δεν σας κρύβω ότι μου άρεσε ο τρόπος που μιλήσαμε την άλλη φορά. Δυστυχώς πολλά πράγματα, όπως ακριβώς είπατε και εσείς, επιβεβαιώθηκαν. Δεν ήταν απαραίτητο να γίνουν αυτά τα πράγματα. Έλπιζα και ελπίζω σε καλύτερες φάσεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Αυτό όμως είναι ένα ευχολόγιο προς στιγμήν, διότι τα πράγματα όπως κινούνται, δυστυχώς δεν κινούνται με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να δούμε καλύτερες μέρες. Πιστεύω όμως ότι επειδή τα πάντα είναι επιλογές ανθρώπων, η Ελλάδα είναι ένα κράτος μικρό βέβαια, αλλά με προσωπικότητα και χαρακτήρα, η οποία μπορεί να αναδείξει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία μπορούν να ανατρέψουν, κατά την άποψή μου, αυτήν την άσχημη αλλά συγκυριακή, κατά την άποψή μου, κατάσταση. Εγώ από αυτό που είπατε κρατώ το συγκυριακή και θέλω να πιστεύω αυτή τη φορά βαθύτατα, όχι απλά να πιστεύω, και να ελπίζω απεγνωσμένα ότι όντως θα είναι συγκυριακή, δηλαδή θα είναι περιστασιακή. Έτσι, αυτή η τραγωδία, δεν ξέρω αν θέλει να βάλει εισαγωγικά, που ζούμε ως έθνος και ως λαός, και θα έχει ημερομηνία λήξης. Κοιτάξτε, εγώ δεν το λέω τυχαία αυτό, αναφέρομαι με συγκεκριμένο τρόπο. Και ο λόγος που το λέω είναι ο εξής. Η ύφεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Είναι ένα ευρωπαϊκό, να μην πω καλύτερα, παγκόσμιο φαινόμενο. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι η Ελλάδα με τα μικρά μεγέθη που έχει σαν κράτος και αναλογιστούμε ότι είναι σε μία ύφεση εδώ και 2,5-3 χρόνια και παράλληλα δούμε και άλλα κράτη μεγάλα που έχουν παραγωγική βάση, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Ιρλανδία, που έχουν φοβερά μεγάλες δυσκολίες, και αν αναλογιστούμε ότι τα χρέη και τα ελλείμματα της Ελλάδας είναι
Σταγόνα στον ωκεανό, μπροστά στα χρέη και τα ελλείμματα αυτών των κρατών, καταλαβαίνουμε ότι το ελληνικό φαινόμενο, ναι μεν είναι ένα προβληματικό φαινόμενο, αλλά δεν είναι αυτόνομο, δεν είναι ανεξάρτητο. Ακολουθεί μία λογική, μία πορεία γενικότερα κρατών που είναι στην ευρωπαϊκή ζώνη, επομένως της ευρωζώνης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θεωρείται λογικό, υγιές και ανθρώπινο ότι θα υπάρχουν ανεβοκατεβάσματα, θα υπάρχουν προβλήματα, αλλά η λύση είναι αναπόφευκτο και λογικό να δοθεί μέσα από την Ευρωζώνη. Αλίμονο αν είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είσαι αυτόνομος. Είναι σαν αυτό που έκαναν πολύ πρόσφατα οι χώρες της Ασίας, η Ιαπωνία, η Κίνα και η Νότια Κορέα. Οι οποίοι δημιούργησαν τη ζώνη ελεύθερου εμπορίου. Αυτοί κάνουν λοιπόν μία ομοσπονδία. Και αναρωτιέται κάποιος, γιατί αυτό να μην γίνεται στην ευρωπαϊκή ζώνη, που από τη μία εννοείται ότι είμαστε μία ομοσπονδία, είμαστε όλοι μαζί, αλλά από εκεί και πέρα το κάθε κράτος είναι ανεξάρτητο και αυτόνομο. Επομένως φορτώνεται προβλήματα και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πιστεύω είναι σημείο των καιρών, εκεί θα πάμε, αφού πρώτα περάσουμε αυτή την καταιγίδα που ζούμε και βιώνουμε όλοι. Άλλωστε, μετά από μία μεγάλη ανηφόρα, υπάρχει και μία μεγάλη κατηφόρα. Ναι. Βέβαια, αυτό είναι ποιητικό και πολλές φορές, αν θέλετε, επιβεβαιώνει και αυτό που λέει ο λαός, το να σε κάψω, Γιάννη μου, να σε αλείψω λάδι. Αλλά ας ελπίζουμε εμείς και θα ήθελα, θα με επιτρέψετε, πριν συνεχίσετε να απαντάτε σε ερωτήματα, και να διατυπώνετε σε άκουσα ενδιαφέρον στις ομολογουμένες απόψεις σας, να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας που παρακολουθούν το βιογραφικό σας. Δηλαδή, να το υπενθυμίσω απλό, γιατί κάποιοι δεν μας είδαν την προηγούμενη φορά. Ναι, τα λέτε αυτά διότι είστε ένας άνθρωπος που τα γνωρίζει από πρώτο χέρι. Είσαστε οικονομολόγος. Ναι. Έτσι. Είσαστε οικονομολόγος και μάλιστα με αυτό που λένε λαμπρές σπουδές. Εντάξει, τώρα εδώ και έτσι, πάρα πολλά χρόνια όλοι ξέρουν ότι ο κόσμος που προέρχεται από την Ελλάδα έχει επενδύσει πάρα πολύ στον τομέα της εκπαίδευσης. Ναι. Πολλά παιδιά έχουν σπουδάσει, ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Ακριβώς. Με σπουδές θέλω να πω για να γνωρίζει ο κόσμος που μας παρακολουθεί ότι δεν τα λέτε, αν θέλετε έτσι, από το μυαλό σας, ούτε κάνετε έτσι ανάλυση θεωριών, αλλά είναι στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την εμπειρία σας και από την επιστημονική και οικονομική σας έτσι υπόσταση. Και είστε λοιπόν ένας οικονομολόγος ο οποίος έχει κάνει λαμπρές σπουδές με μεταπτυχιακά και στο εξωτερικό και στην Αμερική. Έτσι δεν χρειάζεται να διαβάσω όλο το βιογραφικό σε διακεκριμένα πανεπιστήμια. Υπήρξατε λέκτορας σε σχολή marketing. Επίσης στην Αμερική, έτσι. Ναι, στο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο της Αμερικής. Έχετε εργαστεί ως οικονομικός αναλυτής στη Moody's. Στη Moody's, βέβαια, ήταν στο πλαίσιο της. Τι μας θυμίζει, με συγχωρείτε τώρα. Δεν ξέρω, κύριε Χαματζή, σου θυμίζει τίποτα αυτό. Αυτή η Moody's θυμίζει τίποτα σένα. Τι, για να μην ομιλούμε σε αυτό. Τι είναι αυτή η Moody's, ας πούμε. Είναι αυτός ο οίκος αξιολόγησης. Είναι οίκος αξιολόγησης και μάλιστα όταν εγώ. Αυτός μας ξεσκίζει, επιτρέψτε να μην τέκλεσει κάθε φορά εδώ πέρα. Όχι, δεν ήταν ακριβώς. Δεν ήταν ακριβώς έτσι, αλλά για εμένα αυτή η περίοδος τότε, το 1993 προς 1994, ήταν μια περίοδος πολύ ελκυστική, υπό την έννοια ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να απασχοληθώ σε ένα όμιλο, στο τμήμα στατιστικής ήταν τότε, το οποίο μου έδωσε πολλά εφόδια για το μέλλον. Και ακόμη πιο τυχερός ήμουνα, διότι ο διευθύνων σύμβουλος της Moody's τότε ήταν ο κύριος Τάσος Φιλιππάκος, μετέπειτα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην ΕΑΒ, επί Υπουργείας Σπηλιωτόπουλου. Παρακαλώ. Επομένως, όλο αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να δω πράγματα διαφορετικά, να δω πώς λειτουργεί η αγορά και βέβαια να επενδύσω πάρα πολύ στον εαυτό μου. Δεν είναι εύκολο να έχεις αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι η Αμερική έδινε ευκαιρίες, τις οποίες δεν ξέρω αν και εφόσον ήμουν στην Ελλάδα, εάν θα τις είχα. Δεν μπορείτε να κάνετε μία παρέμβαση τώρα στη Moody's, έτσι ξέρω εγώ, να μας αντιμετωπίζει με καλύτερη έτσι, μεγαλύτερη θέλετε έτσι, συμπάθεια ή αρεκτικότητα. Δεν έχει καμία σημασία από κανένα. Χαρτολογώ το λέω προφανώς. Βεβαίως, απλά θα σας πω και εγώ γιατί ο κόσμος μπορεί να μην τα γνωρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία το τι λέει ο κάθε οίκος αξιολόγησης. Και ο λόγος είναι ο εξής. Ο καθρέφτης της οικονομίας μιας χώρας είναι το χρηματιστήριό της. Ο καθρέφτης λοιπόν του χρηματιστηρίου δείχνει την πορεία της χώρας. Όταν το χρηματιστήριο λοιπόν είναι ψηλά, δεν έχεις ανάγκη κανέναν οίκο. Διότι τότε θα σου δώσει πολύ καλά
αποτελέσματα και πολύ καλή διαβάθμιση. Όταν είναι χαμηλά λοιπόν συμβαίνει το ανάποδο. Βλέπετε τι γίνεται τώρα στην Ισπανία, βλέπετε τι γίνεται στην Ιταλία, μάλιστα και τη Γαλλία την υποβαθμίσαν, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Για να σας προβοκάρω λίγο. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο, σύνομαι το Πανεπιστήμιο λίγο, είμαι στους πανεπιστημιακούς τίτλους, το χρηματιστήριο των Αθηνών, το ΧΑΑ, την περίοδο 99-2001 με την υποτιθέμενη άνθησή του έως έκρηξη ήταν ο καθρέφτης της οικονομίας της χώρας. Βεβαίως. Και τότε όλα πηγαίναν καλά με μετοχές, φούσκες και όλα αυτά τα οποία τα γνωρίζετε καλύτερα από εμάς ως έγκυρος οικονομικός. Βεβαίως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Απλά στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα υπήρχε μια διαφορά μεγάλη. Ποια ήταν αυτή? Ότι το φορολογικό σύστημα που δουλεύει στην Ελλάδα επέτρεπε να έδινε τη δυνατότητα πάρα πολλές φορές και σε πολύ μεγάλο βαθμό στις επιχειρήσεις να δείχνουν ότι ήταν κερδοφόρες. Για ποιο λόγο? Διότι στην Ελλάδα... Κερδοφορία μαϊμού. Μαϊμού, βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Υπό ποια έννοια, θα σας το εξηγήσω αμέσως. Διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει μία εταιρεία. Μπορεί κάποιος να δημιουργήσει πολλές εταιρείες. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά. Στον κόσμο έξω δεν υπάρχουν πάνω από δύο μορφές νομικών προσώπων. Επομένως, στην Ελλάδα μπορείς να χτίσεις πάρα πολλές εταιρείες και αυτές τις εταιρείες να τις κρεμάσεις κάτω από έναν όμιλο εταιρεών. Ναι. Επομένως, ασχέτως αν η μία εταιρεία είναι κερδοφόρα ή όχι, τα αποτελέσματα είναι συνολικά στον όμιλο. Επομένως, τα αποτελέσματα ήταν πάντα θετικά. Αυτό αντανακλούσε στη μετοχή της εταιρείας και επειδή, θα έλεγα εγώ, δεν υπήρχε ο έλεγχος, ο υποπτικός έλεγχος όπως θα έπρεπε να υπάρχει, γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα και υπερεκτιμήθηκαν καταστάσεις. Μάλιστα. Αυτός ο όμιλος, όπως εύστοχα τον χαρακτηρίσετε, εταιρεών έτσι κρεμασμένος, έτσι το είπατε, θα συμφωνούσατε, θα τον παρομοιάζετε με έναν χάρτινο πύργο ο οποίος... Ακριβώς. Ανά πάσα στιγμή μπορούσε να καταρρεύσει όπερ και γένετο. Βεβαίως. Ή με ένα οικοδόμημα χωρίς θεμέλια. Βεβαίως, γιατί όλες αυτές οι εταιρείες ξέρετε καλύτερα από μένα ότι στηριζόταν στο δημόσιο. Αν δούμε τις εταιρείες που άνθησαν και τους κλάδους τα 10 τελευταία χρόνια, βλέπουμε χαρακτηριστικά από τα αποτελέσματα και τα μεγέθη ότι ήταν εταιρείες που στηριζόταν στον κατασκευαστικό κλάδο, που σημαίνει ότι χρηματοδοτούνταν από το ελληνικό δημόσιο. Βλέπαμε ότι ήταν φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, η κύρια άντληση πηγών ήταν από το ελληνικό δημόσιο, από τα νοσοκομεία. Ήταν δηλαδή συγκεκριμένες εταιρείες με συγκεκριμένους κλάδους, οι οποίοι στηρίζονταν αμιγώς ή σε πολύ μεγάλη βάση ή μεγάλο βαθμό από το ελληνικό δημόσιο. Με λίγα λόγια, το ελληνικό δημόσιο έπαιζε για πολλά χρόνια το ρόλο του μεγάλου προμηθευτή από τον οποίο ζούσαν εταιρείες σε μια όχι πραγματική βάση. Και σε βάρος τι είναι? Μόνο του Έλληνα φορολογούμενου. Ο οποίος έφτασε, μάλλον η οποία κατάσταση μάλλον έφτασε στο σημείο μηδέν, έτσι δεν είναι? Κάτω από το μηδέν. Και τα επίχειρα αυτής της συμπεριφοράς διαχρονικής και των δύο κομμάτων εξουσίας ή όχι, φέρουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Εσείς υπήρξατε, δεν ξέρω αν είστε σήμερα, γιατί έχουμε μήνες να επικοινωνήσουμε και επειδή στο διάστημα αυτό έγιναν ραγδαίες ανακατατάξεις και μεταβολές, ακόμη και κόμματα καινούργια προέκυψαν, έστω και θνησιγενή και βραχύβια μέσα από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς υπήρξατε στέλεχος μεγάλου κόμματος και ειδικότερα του ΠΑΣΟΚ και γιατί να το κρύψετε άλλωστε, όπως έλεγε. Δεν έχω κανένα λόγο. Όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, υπήρξε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά θα έλεγα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την επισήμανση, με μια αιρετική, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα από τον Οκτώβριο που είχαμε μιλήσει μαζί, με μια παρεκκλίνουσα πολιτική έτσι συμπεριφορά σε σχέση με, με αυτά τα οποία το ΠΑΣΟΚ πρέσβευε και με μια αιρετική έτσι προσέγγιση των πραγμάτων. Είναι αλήθεια αυτό? Βεβαίως είναι αλήθεια. Δεν θα έλεγα όμως κατά βάση είναι αιρετική. Απλά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εγώ δεν ασχολούμαι με τα κοινά με την έννοια την αμιγώς κομματική. Εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι κάνουν τις πολιτικές και δεν κάνουν οι πολιτικές τους ανθρώπους, επομένως τις καταστάσεις. Θεωρώ ότι, όπως σας είχα πει και την άλλη φορά, το επιμένω στο ίδιο, στην ίδια κατεύθυνση, ότι εδώ και κάποια χρόνια
Δεν έχει κανένα νόημα το να μιλάς για κόμματα. Σημασία έχουν οι πολιτικές, διότι οι καταστάσεις, τα προβλήματα και τα γεγονότα είναι διαφορετικά από περιοχή σε περιοχή. Και από εποχή σε εποχή. Και βεβαίως και από εποχή σε εποχή. Και χρειάζονται εντελώς διαφορετικές δράσεις και ενέργειες από περιοχή σε περιοχή. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, το να ασχοληθεί κάποιος με τα κοινά, κατ' εμέ, δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Για ποιο λόγο? Διότι όταν είναι αυτοσκοπός, χάνει την ουσία του, χάνει τη μαγεία του, γιατί επιδίδεσαι σε ένα κυνήγι μαγισσών, το οποίο πολλές φορές φέρνει αποτελέσματα και άλλες φορές δεν φέρνει αποτελέσματα. Εκεί αν θέλει κάποιος να δει αυτό πώς δουλεύει, έχει πολύ μεγάλη χρησιμότητα να πει στο εξής, τι αποτελέσματα φέρνει και για ποιο λόγο κάποιος ασχολείται ή όχι. Να πούμε ότι ασχολιόμαστε για την πατρίδα, να πούμε ότι ασχολιόμαστε για τον ένα λόγο ή τον άλλον. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά είναι δόκιμα και αν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Το σίγουρο όμως είναι το εξής, ότι ο κόσμος στο κάθε σπίτι έχει στάνταρ δύο προβλήματα στο σπίτι του. Έχει μεγάλο πρόβλημα με την καθημερινότητά του. Η δική μου άποψη είναι ότι στα κοινά θα πρέπει να ασχολούνται ή θα πρέπει να αναδεικνύονται άτομα τα οποία ζουν, λειτουργούν μέσα στην καθημερινότητα και έχουν προτάσεις συγκεκριμένες με τις οποίες απλοποιείται και γίνεται ευκολότερη η καθημερινότητα του κάθε ενός πολίτη. Από εκεί και πέρα, το να ασχοληθεί κάποιος με τα κοινά, με την πολιτική, προκειμένου να καταξιωθεί, θεωρώ ότι αυτή η λογική έχει περάσει ανεπιστρεπτή, δεν ισχύει ή και αφορά μόνο και μόνο τους ανόητους. Λοιπόν, θα μου απαντήσετε όμως, μια και η συζήτηση είναι χωρίς ατζέντα και βλέπετε έτσι ότι προσπαθούμε να τα καλύψουμε όλα τα θέματα, γιατί παρά το γεγονός ότι, εκτός αν με διαψεύσετε, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες και από το δικό μας ρεπορτάζ, παρακολουθώντας τα δρόμενα της περιοχής, το όνομά σας είχε μπει σε δημοσκόπηση σφιλμομέτρηση της κοινή γνώμη στην Πρέβεζα ως υποψήφιος και σας έφερε σε πολύ καλό επίπεδο, έτσι, προτίμηση των συμπολιτών σας, των Πρεβεζάνων, γιατί αρνηθήκατε να συμμετάσχετε στη διαδικασία αυτή, γιατί δηλαδή να μην ήσασταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟ στην Πρέβεζα. Ναι, με αυτό το ΠΑΣΟ. Θα σας πω το εξής. Και σας διευκολύνω, προφανώς. Θα σας πω το εξής. Καταρχήν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι, αλλά πέρα από τους προσωπικούς λόγους που δεν μου δίναν τη δυνατότητα να ανταποκριθώ πλήρως σε μια προεκλογική περίοδο, υπήρχαν άλλοι συγκεκριμένοι λόγοι οι οποίοι είναι διαχρονικοί και οι οποίοι παίζουν πολύ ουσιαστικό ρόλο στο να πάρω αποφάσεις. Καταρχήν, ισχύει αυτό που σας είπα πιο πριν. Η πολιτική για μένα δεν είναι αυτοσκοπός. Δηλαδή, αν είναι να ασχοληθώ με την πολιτική ή με τα κοινά απλά για να καταγραφώ ή να πω ότι ασχολήθηκα, είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, με αφήνει, θα σας έλεγα, εντελώς αδιάφορο. Παγερά αδιάφορο. Αυτό, να ασχοληθείτε εκτός αν υπήρχαν περιορισμοί από το υφιστάμενο θεσμικό και κομματικό, έτσι, και πολιτικό πλαίσιο. Διότι... Όχι, όχι, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Το αντίθετο, δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ και η ηγετική ομάδα, η αλήθεια είναι ότι ήθελε πάρα πολύ να ασχοληθώ, όχι τότε, αλλά και τώρα. Λοιπόν, απλά η άποψη δική μου, πέρα από αυτό που σας είπα, είναι και το εξής. Σημασία έχει πολύ μεγάλη να ασχοληθεί κάποιος από τη στιγμή που αν ασχοληθεί και του δώσει τη δυνατότητα ο κόσμος να λάβει δράσεις εκπροσωπώντας τον, να μπορεί να κάνει πράγματα συγκεκριμένα, να δει δηλαδή κάτι διαφορετικό ο κόσμος. Ναι. Θεωρώ όμως ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχουν οι δυνατότητες, ούτε οι ελάχιστες, προκειμένου κάποιος να μπορέσει να δώσει μια διαφορετική υπόσταση στα πράγματα, στις καταστάσεις ενός νομού όπως είναι η Πρέβεζα. Προφανώς εννοείται, αν σας ερμηνεύω σωστά, ότι ο ρόλος του βουλευτή όπως είναι σήμερα είναι εκ των πραγμάτων άχαρος και μη δυνάμενος να συμβάλλει σε αυτό που εσείς επιθυμείτε. Τη δεδομένη χρονική στιγμή με τα προβλήματα... Γενικώς του βουλευτή, έτσι. Κοιτάξτε, ο ρόλος του βουλευτή όπως είναι τα τελευταία χρόνια πράγματι εμένα δεν μου λέει τίποτα. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι για εμένα η διάκριση στην νομοθετική εξουσία είναι πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, ο θεσμικός που ονομάζεται βουλευτής είναι για να νομοθετεί. Δεν είναι για να κάνει άλλα πράγματα. Είναι δηλαδή, για να... συμφωνείτε με αυτό που είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι προεκλογικά, δεν ξέρω αν θα το έκανε πράξη, αν το έδινε ο λαός δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση, ότι θα υπάρχει το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή
και υπουργού, δηλαδή άλλη εκτελεστική εξουσία όχι, και νομοθετική. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Mm-hmm. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Στο οποίο εγώ προσωπικά δεν είμαι σύμφωνος και μπορώ να το επιχειρηματολογήσω. Γιατί αυτό που λέω εγώ είναι το εξής, ότι ο βουλευτής η δουλειά του είναι να πηγαίνει να νομοθετεί. Και να νομοθετεί για συγκεκριμένα πράγματα, γνωρίζοντας όμως τα προβλήματα του κόσμου. Γιατί αν δεν μπορεί να γνωρίζει τα προβλήματα του κόσμου, τι νομοθεσία θα κάνει, θα ψηφίσει ό,τι να είναι δηλαδή. Από εκεί και πέρα όμως, όπως έχει γίνει η εξουσία, η γενικότερα η θεσμική, έχει χωριστεί στην περιφερειακή, στη δημοτική και στην κεντρική. Επομένως, η διάκριση είναι ουσιαστική, οι αρμοδιότητες είναι ξεχωριστές. Mm-hmm. Απλά πρέπει να βρεθεί ο τρόπος ώστε αυτοί οι τρεις να συνεργάζονται προκειμένου να βγαίνουν αποτελέσματα. Φανταστείτε τι ιδεατό θα ήταν να μπορούσαν οι βουλευτές της Ηπείρου να μπορούν να συνεργάζονται από κοινού με τους δημάρχους και με έναν περιφερειακό. Αυτό είναι το θεμητό. Εσάς τι από όλα αυτά σας απογοήτευσε? Κοιτάξτε, οι πρόσφατες εκλογές δώσαν έναν τόνο. Δείξαν μια κατάσταση, δείξαν αυτό που είχαμε πει τον Οκτώβριο, ότι αυτά που γίναν οικονομικά ήταν τόσο πολύ βία, άγαρμα και πρόχειρα, τα οποία δημιούργησαν έναν θυμό στον κόσμο. Αυτός ο θυμός μεταφράστηκε σε οργή. Αυτή η οργή λοιπόν έδωσε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που πολλούς τους κάναν να μην μπορούν να καταλάβουν τα νούμερα που βλέπανε. Επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, μία ερώτηση, δεν ξέρω αν απαντήσετε τώρα, κάτι θα θέλετε και για μετά. Και γιατί να μην σκεφτεί κάποιος από τους, υποθέτω, πολλούς μας παρακολουθούν, μεταξύ αυτών κυρίως οι Πρεβεζάνοι, έτσι. Ναι. Προφανώς αυτούς απευθύνεστε. Απευθύνομαι σε όλο τον κόσμο. Προφανώς. Αλλά εντάξει. Γιατί λοιπόν να μην υποθέσουν αυτοί ότι ο κύριος Καραβίδας, αξιόλογο στέλεχος, έτσι, οικονομολόγος και πολιτικός στέλεχος και κομματικός στέλεχος, με προσβάσεις και από ό,τι γνωρίζω, είστε και κοντά στην ομάδα Βενιζέλος, δεν είναι? Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είναι καλά, όλοι μαζί του είμαστε. Ναι, εντάξει. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είστε κοντά. Να πει λοιπόν ότι δεν ήταν υποψήφιος αυτή τη φορά, φοβούμενος το πολιτικό κόστος και το γενικότερο την περιραίωση ατμόσφαιρα που κάθε άλλο παραθετική ήταν. Κοιτάξτε. Τι να απαντούσατε σε αυτό? Κοιτάξτε. Όχι, δεν κοιτάω καθόλου. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε για να απαντήσετε. Auto Drive, το δικό σου κταίος στην Άρτα. Τέρμα η ταλαιπωρία. Τώρα ο έλεγχος του οχήματός σας γίνεται μια ευχάριστη διαδικασία. Απολαύστε τον καφέ σας στο χώρο αναμονής και αφήστε τους ειδικούς να ελέγξουν το όχημά σας. Auto Drive, το κταίο που αλλάζει τα δεδομένα. Επιβατικά, δίκυκλα, λεωφορεία, φορτηγά, ειδικά οχήματα και ειδικός έλεγχος υγραεριοκίνησης. Για τη δική σας εξυπηρέτηση, το ιδιωτικό κταίο Auto Drive λειτουργεί καθημερινά 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 με 4. Μην αργείτε. Κλείστε τώρα ραντεβού στο τηλέφωνο 2681-027-200. Σύντομα κοντά σας. Auto Drive σε Πρέβεζα, Θεσποτεία, Ιωάννινα. Auto Drive. Για ασφαλή οδήγηση και καθαρό περιβάλλον. Μας στηρίξατε, μας εμπιστευτήκατε. Σας το ανταποδίδουμε τώρα με ένα ακόμη νέο κατάστημα. Supermarket Αγγέλης. Ανακαλύψτε το νέο κατάστημα στη Ραδοβιζίων απέναντι από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Άρτας. Ανοίξαμε ένα νέο υπερσύγχρονο κατάστημα προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες. Με τιμές που δίνουν τη λύση στο πρόβλημα της οικονομικής κρίσης. Εξερευνήστε το και βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Supermarket Αγγέλης. Τώρα και στη Ραδοβιζίων. Πάντα κοντά σας. Πάμε σουβλάκι, γιατί εδώ όλα είναι πιο νόστιμα. Πάμε σουβλάκι, γιατί όλα είναι πράγματι ποιοτικά. Πάμε σουβλάκι. Τα μυστικά της νοστιμιάς τα απολαμβάνετε καθημερινά. Θέλετε να τα μάθετε κιόλας? Διαλέγουμε τα καλύτερα χοιρινά, τα συντεύουμε, τα κόβουμε στο κατάλληλο μέγεθος και δημιουργούμε τα πιο λαχταριστά χειροποίητα σουβλάκια. Το ψήσιμο στα κάρβουνα, με μεράκι και μαεστρία, είναι το αποκορύφωμα. Καλή σας όρεξη. Πάμε σουβλάκι τώρα στην πλατεία Μονοπωλίου Άρτα. Αφίτσε Βερνίδη. Τυποποίηση και επεξεργασία κρέατος. Εγγυημένα χοιρινά κρέατα από το χειροτροφικό συνεταιρισμό Νέας Κερασούντας και συγκεκριμένα της χειροτροφικής μονάδας Κωνσταντίνου Τσεβρενίδη. Πώληση χοντρική και αλιανική. Αφίτσε Βερνίδη. Τώρα στο κατάστημα της Άρτας, νέο τμήμα Mini Market. Με όλα τα προϊόντα για το σπίτι σε πολύ καλές τιμές.
Αφή Τσεβρενίδη. Κομμένο και Λεόντου δίπλα στο γήπεδο. Αγαπώ την πόλη μου. Αγαπώ το περιβάλλον. Εμπιστεύομαι την ανακύκλωση Άρτας. Ανακύκλωση οχημάτων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Δωρεάν μεταφορά, παραλαβή και οριστική διαγραφή πιστοποιημένη με τα απαραίτητα έγγραφα. Άμεση αγορά μετρητής όλων των τρακαρισμένων από το 1997 μέχρι σήμερα. Ανακύκλωση Άρτας. Επίσημος συνεργάτης της ΕΔΟΕ. Η απαραίτητη κίνηση για κάθε παλιό όχημα είναι μία. Ανακύκλωση Άρτας. Ζήσεις Ναστούλης όμικρον έψιλον. Ανακύκλωση Άρτας. Ζω καλύτερα. Καλώς ήρθατε στο χειροδανιστήριό μας. Ένα χειροδανιστήριο μετρητά εδώ και τώρα. Αγοράζουμε με κρατική άδεια χρυσό, ασήμι, κοσμήματα, νομίσματα, ενέχειρα. Δωρεάν εκτίμηση, ασφάλεια, εχεμήθεια, φιλικό περιβάλλον. Ένα χειροδανιστήριο δίνεις παίρνεις στην Άρτα. Σκούφα 65 και Σταματελοπούλου. Τηλέφωνα 26 81 0 28 461 και 69 86 648 341. Επιπλο Καλαντζής. Design First Class. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλους. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας στα στούντιο του RTV στην Οικουμενίτσα με καλεσμένο για δεύτερη φορά στην φετινή τηλεοπτική σεζόν, τηλεοπτική περίοδο, τον κύριο Ξενοφόντα Καραβίδα, εκπρεβέζης καταγόμενο και ορμόμενο, σήμερα δραστηριοποιούμενο στο κλινόν των Αθηνών Άστη, ως οικονομολόγο, τραπεζικό, υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος, με σπουδές πολλές και λαμπρές και στο εξωτερικό και με θητεία σε διάφορες θέσεις. Τα υπενθυμίζουμε, απλά για να δίνουμε έτσι την ανάλογη υπόσταση στην κουβέντα που κάνουμε. Γιατί μπορεί να πει κάποιος από εσάς, τι μας λέει το άθρος εδώ πέρα, τι ξέρει από οικονομία, τι ξέρει από ευρώ, τι ξέρει από δραχμή, τι ξέρει από υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή από επενδυτικούς νόμους. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Δεν θα αφήσω όμως αναπάντητο ένα ερώτημα το οποίο ετέθη στον κύριο Ξενοφόντα Βεργίνη. Βεργίνη, είπα. Αμάν. Γλώσσα λανθάνουσα. Όχι, είναι και αυτός συνάδελφος οικονομολόγος. Είναι... Παρεμπιπτόντως είναι πολύ καλός μου φίλος. Εκ Λευκάδας ορμόμενος, ναι, λοιπόν. Είναι και αυτός ο κύριος Βεργίνης, είναι γεμένα φίλος μου, αλλά είναι από τη Λευκάδα, είναι βουλευτής, υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και απέχεται, τώρα, από όσο απέχεται τώρα, Πασό και Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Τι σας χωρίζει, ένας φράχτης σας χωρίζει. Ας πούμε... Ένας μικρός φράχτης τώρα από το κύριε Ξενοφόντα που τον πηδάς τώρα έτσι και με άλμα, με απλό, όχι επί κοντό. Ο Χαλμαντής που είναι και ψηλός, το πεδάει έτσι κατευθείαν. Λοιπόν, γιατί λοιπόν ερωτούν οι Πρεβεζιάνοι να μην βάλει ο Ξενοφόνο ο Καραβίδας τώρα υποψηφιότητα για να αποφύγει τα δύσκολα. Κοιτάξτε, θα το κεφάλι αυτό. Βεβαίως θα το κλείσουμε. Οι επιλογές του καθενός είναι πολύ συγκεκριμένες. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ότι η λογική της συμμετοχής στα κοινά και ιδιαίτερα στην πολιτική δεν πρέπει, δεν επιτρέπεται να είναι απόφαση ενός ανθρώπου. Δηλαδή, δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να βγει κάποιος να πει εγώ θέλω να είμαι υποψήφιος ή εφόσον σου προτείνουν κάποιοι στο κόμμα κεντρικά ότι πρέπει να είσαι υποψήφιος. Παραδείγματος χάρη το 2009, όπως δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ήμουν η συλλογική και συνολική πρόταση των οργάνων του ΠΑΣΟΚ στον ομό Πρέβεζας και με αντίπαλο τότε έναν πολύ δυνατό βουλευτή και πολιτικό, τον κύριο Παπαχρήστο. Δεν έκανα πίσω εγώ τότε. Μπήκα στη διαδικασία. Το ότι επειδή δεν επιλέχθηκα ήταν προφανώς άλλοι λόγοι και εξυπηρετούσε άλλους σκοπούς τότε που δεν έχουν καμιά σημασία. Επομένως, το να ασχοληθεί κάποιος πολιτική, η άποψη δική μου είναι ότι πρέπει να προτείνεται από τους επιμέρους ανθρώπους που ασχολούνται από την τοπική κοινωνία. Αυτό δεν προκλήθηκε τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν ήταν βέβαια και στις προθέσεις μου εμένα
και έτσι δεν προχώρησε. Τι άλλοι λόγοι τώρα για το 2009, ήταν απλά ο κύριος Παπαχρήστου κολλητός της παρέας του πάλε ποτέ διαλάμψαντος αρχηγού του Πασόκ, αρχηγού σας, του κυρίου Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος όμως εκκίνησε την πτέρνα κατά του Ευεργέτου, όπως λέει και η Εκκλησία μας, και αποστασιοποιήθηκε από το Πασόκ επί Πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου. Άλλωστε το Πασόκ τώρα αποτελεί ξένο σώμα από ό,τι φαίνεται, δεν είναι, κύριε Παπαχρήστου? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό. Αυτό που θα μπορούσα να πω όμως είναι το εξής. Mm-hmm. Το Πασόκ, όπως το έμαθα εγώ από πολύ μικρή ηλικία, ήταν ένα κόμμα που διακρινόταν για την κοινωνική του ευαισθησία. Ναι. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά, ο φράχτης που αναφέρατε πριν, με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, είναι ή ήταν? Ήταν. Α. Ήταν. Πριν, ας πούμε ότι υπήρχε φράχτης γερός. Έτσι. Τώρα λέω πώς ότι τα χωρίζει. Ο φράχτης τώρα είναι ανοιχτός. Αυτή είναι η διαφορά. Ούτε ο Χαλμοντής δεν χρειάζεται να περάσει. Το διαβαίνεις και. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εγώ έχω μάθει να εκφράζω τις απόψεις μου. Μάλιστα. Απόλυτα συγκεκριμένα και με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ο κόσμος έχει πολύ καλή κρίση, βλέπει τι γίνεται και καταλαβαίνει τις διαφορές. Το Πασόκ πράγματι διακρινόταν για την κοινωνική του ευαισθησία. Αυτό mm-hmm. ήταν που με κάλυπτε εμένα και μου άρεσε. Φαίνεται ότι χάθηκε, το χάσαμε για λίγο mm-hmm. Την τελευταία περίοδο. Θεωρώ και πιστεύω πάρα πολύ δυνατά βαθιά μέσα μου, γι' αυτό και ασχολούμαι, ότι υπάρχουν οι άνθρωποι και οι καταστάσεις το οποίο μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει αυτό το πράγμα, γιατί κακά τα ψέματα, η πολιτική που εφαρμόστηκε τα δύο τελευταία χρόνια δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν η συνολική άποψη του Πασόκ. Υπήρχαν άνθρωποι που διαφωνούσαν σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έτσι. Υπήρχαν όμως και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δρομολογούσαν την πολιτική. Ευτυχώς ήταν πολύ πιο λίγοι, αλλά αυτοί παίρναν τις αποφάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Καραβίδα, θα είσαστε υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές, δηλαδή σε ένα μήνα? Όχι. Όχι. Τυπική είναι ερώτηση, ήξερε την απάντηση. Συνεπώς, ό,τι λέτε αυτή τη στιγμή και μάλιστα στην έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου, γι' αυτό επέλεξα η συζήτηση μας να γίνει τώρα, έχει ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή, πιστεύω ότι είσαστε περισσότερο από τους άλλους σίγουρα, τους υποψήφιους δηλαδή των κομμάτων, αν θέλετε αποστασιοποιημένος και απαλλαγμένος από κομματικές αγκυλώσεις και από ιδεολειψίες οι οποίες ενδεχομένως σας υπαγόρευαν ένα συγκεκριμένο μότο. Όχι. Έτσι, προφανώς συμφωνείτε σε αυτό. Θα σας πω το εξής. Ναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η άποψή μου, η δική μου, είναι πολύ συγκεκριμένη. Καταρχήν, υπήρχε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο ο κόσμος επέλεξε με τον ΑΒ τρόπο. Κατ' εμέ δεν πρέπει να υπάρχουν αλλαγές και προκλήσεις, γιατί δημιουργούνται παρερμηνίες και συγχύσεις. Το ίδιο ψηφοδέλτιο, εφόσον είναι τέτοια κοντινή η περίοδος, θα πρέπει να συνεχίσει, διότι εγώ θεωρούσα ότι. Όχι, εντάξει, είναι κατανοητό αυτό. Άλλο θέλω να πω ότι. Οι απαντήσεις που δίνετε δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται με αυτές που θα δώσει ένας υποψήφιος του Πασόκου, για παράδειγμα. Ο καθένας. Αυτό λέω. Έχουν την άλλη μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να το κρίνει αυτό και να το αξιολογήσει. Το λέω εγώ ως επισήμανση. Mm. Να σας πω κάτι. Επειδή κάνετε μια αναφορά σε αυτά τα οποία προηγήθηκαν τα δυόμιση τελευταία χρόνια με κυβέρνηση Πασόκου. Mm. Και κυριάρχησαν, όπως είπατε, αυτές οι απόψεις, οι λίγες μένα, αλλά δυστυχώς. Mm. Ερώτηση. Που απασχολεί το μέσο πολίτη, ανεξαρτήτως τι ψηφίζει. Ναι. Θα μπορούσε το Πασόκ να αποφύγει αυτή την πολιτική? Βεβαίως. Θα μπορούσε να αποφύγει τη λέλαπα του μνημονίου? Βεβαίως. Θα μπορούσε, λέτε εσείς? Βεβαίως, βεβαίως. Και να είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα? Πιστεύω ναι. Και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Σας ακούμε λοιπόν. Και αυτό είναι σημαντικό. Και θα σας πω τους τρεις συγκεκριμένους τρόπους. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, πρώτος τρόπος. Ναι. Το Πασόκ ανέλαβε την εξουσία το 2009, βασισμένο σε μια κατάσταση την οποία βρήκε και γνώριζε. Εγώ λέω λοιπόν ότι γίνομαι συνήγορος του αντιπάλου. Εφόσον λοιπόν το Πασόκ ανέλαβε διακυβέρνηση και βρήκε αυτά τα πράγματα που βρήκε, κατ' εμέ έπρεπε τότε να πάει στον κόσμο και να πει: κυρίοι, εμείς πήραμε τις εκλογές βασιζόμενοι σε αυτά τα πράγματα, σε αυτές τις καταστάσεις και είχαμε αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις. Διαπιστώνουμε, τώρα το διαπιστώνουμε, ένα μήνα μετά, ναι, ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Και πάμε πάλι στις εκλογές. Αυτή ήταν μια καθαρή άποψη, θα έχει να κάνει. Συμφωνείτε. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Mm-hmm. Χωρίς στις επόμενες εκλογές το σύνθημα
Το λεφτά υπάρχουν. Βεβαίως. Δηλαδή ανακαλούμε, κάναμε λάθος. Βεβαίως. Δεν είναι κακό να πεις ότι έκανες. Ναι, και πάμε σε εκλογές. Βεβαίως. Γιατί όταν θυμάστε την προεκλογική συνομιλία, το debate που είχαν με τον κύριο Καραμαλή, λεγόταν διάφορα πράγματα. Είναι αλλιώς να λες ότι κόβω δαπάνες προκειμένου να βρω χρήματα και είναι διαφορετικό να λες ότι υπάρχουν χρήματα γενικότερα. Επομένως, πολλές φορές οι απόψεις μας και οι προτάσεις που λέει ο καθένας βασίζονται σε κάποια πράγματα. Ωραία. Αν αυτά τα πράγματα είναι κινούμενοι άμμος, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι χρέος λοιπόν του καθενός, αυτή είναι η άποψη δική μου, ότι πρέπει να είναι ειλικρινής με τον κόσμο. Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Αυτό είναι το ένα. Ας πάμε μια υπόθεση εργασίας. Ας υποθέσουμε ότι συνέβαινε αυτό τότε και πηγαίναμε σε εκλογές. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ και ας υποθέσουμε ότι έπαιρνε πάλι το ίδιο ποσοστό. Ή ναι. Μικρότερο μεν, αλλά το επίτρεπε να σταματήσει από δύναμη κυβέρνηση. Mm-hmm. Θα μπορούσε να αποφύγει αυτά που ακολούθησαν. Βεβαίως. Πώς. Το ΠΑΣΟΚ μπορούσε να αποφύγει, όχι το ΠΑΣΟΚ, το κάθε ΠΑΣΟΚ που θα ήταν στην εξουσία. Εκείνη τη χρονική συγκυρία. Βεβαίως. Εξουσία. Εκείνη τη χρονική συγκυρία ήταν πολύ κομβικό. Γιατί τότε το ελληνικό δημόσιο δανειζόταν ομόλογα γενικότερα δημοσίου σε ένα επιτόκιο που κινιόταν μεταξύ του 2,75% και το 4%. Όχι με το 6,5% που δανειζόμασταν μετά. Mm-hmm. Επομένως, μπορούσαμε να αντλούμε χρήμα με υποφερτό κόστος. Εννοείται ήταν μικρότερο το κόστος δανεισμού. Ακριβώς. Επομένως, αν σε εκείνη τη διαδικασία τότε σηκώναμε έναν μεγάλο δανεισμό ομολόγων που είχε τη διάθεση και μπορούσε να το κάνει, τα πράγματα θα ήταν ομαλότερα υπό ποια έννοια. Όχι ότι θα σωζόταν η κατάσταση. Απλά θα έπαιρνες τόσες ανάσες ώστε να μην αναγκαστείς να κάνεις πράγματα και να λάβεις μέτρα τα οποία ήταν άδικα για τον πολύ κόσμο και η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη να το αποδεχτεί. Ακριβώς. Θα κέρδισε λοιπόν το χρόνο προκειμένου να πάρεις δόκιμες και σίγουρες απαντήσεις και κινήσεις με βάση πράγματα που θα στοιχειοθετούσες και θα έχεις δει. Ενώ έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, έγινε μια μεγάλη διακομόδηση η οποία οδήγησε στο θέατρο του παραλόγου. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι και είναι πολύ σημαντικό και επειδή δεν μου αρέσει να είμαι άδικος γενικότερα και επειδή θεωρώ ότι όταν είσαι ειλικρινής, καλοπροαίρετος και επικοδομητικός πάντα προκύπτουν απαντήσεις, είναι το εξής. Η πρόταση του ευρωομολόγου, η οποία έγινε από τον Παπανδρέου πριν 1,5 χρόνο, βλέπετε ότι βρίσκει δόκιμο τρόπο σήμερα, σε φάση υλοποίησης. Ναι. Γι' αυτό είναι κρίμα από την Ελλάδα να χάσουμε αυτό το τρένο, γιατί το ευρωομόλογο τι σημαίνει επί της ουσίας. Ότι αντί κάθε χώρα να βγάζει ένα ομόλογο δικό της και να έχει διαφορετικό κόστος από χώρα σε χώρα, επί της ουσίας γίνεται ένα ομόλογο για όλα τα κράτη, που σημαίνει ένα κόστος, επομένως σημαίνει ρευστότητα και πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης. Καταμεριζόμενο το κόστος αυτό αναλογικά, έτσι, αναλογικά σε κάθε χώρα. Ακριβώς. Επομένως, αξίζει να χάσουμε εμείς αυτό το τρένο, αφού είναι να έρθει. Το προτείνει ο Ολάντ. Μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και η Ισπανία που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματα. Ναι. Η Ιρλανδία το ίδιο, η Ιταλία το ίδιο, η Πορτογαλία το ίδιο. Mm-hmm. Είναι γενικό το φαινόμενο. Εδώ η Ολλανδία, η οποία ήταν σκληρή απέναντί μας, βλέπετε, με τα προβλήματα που έχει και αναγκάζεται να πάρει μέτρα 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση για αυτό το πράγμα. Η οποία μέχρι πρότινος ήταν απέναντί μας καταπέλτης, έτσι. Βεβαίως, τώρα τι μπορεί να πει. Που εμείς είμαστε μια πιο μικρή χώρα. Τελείωσαν οι εκλογές της 6ης Μαΐου και πάμε στο διατάφτα. Πάμε στο σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ πήρε ένα ποσοστό ιστορικά χαμηλό και ιστορικό, θα με επιτραπεί η έκφραση. Δηλαδή, το χαμηλότερο στην πορεία του από τις μεταπολιτεύσεως, από την πρώτη εμφάνιση του μάλλον, έτσι, και ιστορικό εισαγωγικά, γιατί παραπέμπει έτσι στην εποχή της συστάσεώς του από τον αείμνηστο τη πρώτη εκλογική αναμέτρηση το 1974. Βέβαια, εσείς τότε ήσασταν μόλις 3 ετών. Απλά για την ιστορία, να το υπενθυμίσω. Έχετε δίκιο. Αλλά επειδή εμείς με ήττα τότε είμαστε της γενιάς του Πολυτεχνείου. Έτσι. Και τα ζούσαμε τότε αυτά. Θυμόμαστε τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου εκείνη τη εποχή με το Ζιβάγκο και τα χαρακτηριστικά εκείνη τη εποχή και το 13%. Το περίμενε το ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο ηγεσίας και στελεχικής διάθρωσης μεταξύ αυτών και εσείς, αυτό το ποσοστό. Εγώ όχι απλώς το περίμενα, αλλά ήμουν υπερβέβαιος γι' αυτό. Και θα μου πείτε το γιατί. Ούτε μάντης είμαι, ούτε το οτιδήποτε. Απλά η δουλειά μου, επειδή έχει πάρα πολλά ταξίδια, μου δίνει τη δυνατότητα να γυρίσω όλη την Ελλάδα.
Έβλεπα λοιπόν το τι επικρατούσε, το τι γινόταν. Άλλωστε, ο καθρέφτης της οικονομίας, όπως είπαμε στην αρχή, είναι το χρηματιστήριο, αλλά είναι και κάτι άλλο. Mm-hmm. Είναι οι τράπεζες. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι σε ένα σύνολο, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας δώσω, στα 100 δάνεια τα 40 δεν πληρώνονται καθόλου και είναι ληξιπρόθεσμα 5 και 6 μήνες και ειδικά στεγαστικά δάνεια, mm-hmm. τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τον Έλληνα φορολογούμενο, για τον Έλληνα πολίτη, καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα μεταφράζεται στην οργή που σας είπα, mm-hmm. η οποία κάπου θα βγει. Έβλεπα λοιπόν ότι θα την πληρώσει το Πασό. Δεν μου έκανε εντύπωση. Δεν ήταν έκπληξη αυτή. Καθόλου. Καθόλου αναμενόμενη. Αναμενόμενη. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Ερχόμαστε λοιπόν στις εκλογές του Μαΐου προσφάτως, με τα ποσοστά αυτά τα καταγεγραμμένα, και σε λίγες ημέρες έχει αρχίσει ήδη η αντίστροφη μέτρηση. Σε 20 περίπου ημέρες έχουμε ξανά εκλογές. Το διακύβευμα αυτών των εκλογών, κατά τον οικονομολόγο, τραπεζικό στέλεχος, Πασόκο, αλλά με τις όποιες επιφυλάξεις έτσι, και ενστάσεις και καμιά φορά και αποστάσεις ασφαλείας, κύριο Ξενοφώντα Καραβίδα, ποιο είναι στις εκλογές αυτές? Κοιτάξτε, είναι αυτά τα διλήμματα που μας θέτουν ή είναι εκβιαστικά? Κοιτάξτε, δεν μπορείς να το πεις ότι είναι εκβιαστικά, γιατί η κατάσταση εδώ είναι συγκεκριμένη. Ναι. Πιστεύω ότι είναι πολύ τα πράγματα, εγώ θα τα ονόμαζα περίεργα. Mm-hmm. Και θα τα ονόμαζα περίεργα υπό ποια έννοια? Διότι αυτά που είδαμε το αμέσως προηγούμενο διάστημα, ναι. βλέπαμε ότι δεν είναι εύκολο να πάρθουν αποφάσεις στην Ελλάδα. Και πόσο περισσότερο δεν μπορούν να πάρθουν αποφάσεις να συγκεντρωθούν όλοι μαζί, να κάνουν mm-hmm. κάτι μαζί. Επομένως, αυτή η άνοδος που είχε ο συνασπισμός, ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο κατά εμένα είναι ένα συνοθήλευμα. Αν δεν είναι συνασπισμός, είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι συνοθήλευμα, λέω εγώ, ναι. τάσεων και απόψεων. Και όπως καταλαβαίνετε καλύτερα από μένα, όταν έχεις πολλές τάσεις και απόψεις, είναι και δύσκολο να τις μαζέψεις. Και να τις συγκεράσεις. Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλη αυτή η στάση με το αν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση, αν δεν σχηματιστεί, ενώ ο κόσμος εδώ κρέμεται σε μία κλωστή, mm-hmm. δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μία αφέμαξη, ένα τράβηγμα καταθέσεων κοντά στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάτι που αν... Συγγνώμη, επειδή είστε και τραπεζικός στέλεχος και να. Έτσι μεγαλόσχημο. Αυτές οι καταθέσεις οι οποίες στο τελευταίο διάστημα, με αφορμή όλα αυτά την περιραίωση ατμόσφαιρα, οι οποίες έτσι απεσύρθησαν από τις τράπεζες, πού πήγαν τα λεφτά αυτά? Προσέξτε, μέχρι και πριν 4 μήνες. Ναι. Να το πω αλλιώς. Δηλαδή οι ιδιώτες πού τα πήγαν τα λεφτά, στα σεντούκια ξανά? Όχι, θα σας στα παπλώματα. Θα σας απαντήσω ως εξής. Τον τελευταίο χρόνο αποσύρθηκαν από τις ελληνικές τράπεζες mm-hmm. για διάφορους προορισμούς 70 mm-hmm. δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, ενώ είχαμε γύρω στα 260 δισεκατομμύρια ευρώ καταθέσεις. Το 2011 λέτε? Ναι. Το 11. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 170. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η έλλειψη της ρευστότητας είναι που δημιουργεί το πρόβλημα γενικότερα. Για ποιο λόγο? Διότι ναι. όταν ο κόσμος δεν αισθάνεται ασφαλής, ναι. πάει, παίρνει τα χρήματα και προσπαθεί να τα βγάλει έξω ή να τα πάει σπίτι. Αυτό που κάνανε οι περισσότεροι είναι ότι βγάζαν τα χρήματα στο εξωτερικό mm-hmm. μέχρι και πριν 5 μήνες. Όπου. Τότε ο κύριος Ράγκεμπαχ, που έχει αναλάβει εδώ, έβγαλε μία οδηγία όπου στην Ευρωζώνη μέσα, εφόσον πήγαινε Έλληνας να καταθέσει χρήματα, δεν μπορούσε, δεν του ανοίγαν λογαριασμό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι περισσότεροι να βγάζουν χρήματα να τα πηγαίνουν στο σπίτι ή να ψάχνουν διάφορες μορφές επένδυσης, όπως είναι αμοιβαία κεφάλαια και τέτοια πράγματα, προκειμένου να Άλλους έχουν τίτλους. Ακριβώς, προκειμένου να έχουν μία απόδοση διαφορετική και να νιώθουν ότι δεν θα χάσουν τα χρήματά τους. Όλα αυτά βέβαια βοήθησε πάρα πολύ και οι συνάδελφοι δικοί σας που ξέρετε καλύτερα από μένα, ανοίξει το τηλεόραση το βράδυ, σε πιάνει απελπισία. Δημιουργήθηκε πανικός. Ένα κλίμα. Βεβαίως. Μάλιστα. Αυτό όμως γενικότερα, όπως καταλαβαίνετε, είναι στρεβλό. Για ποιο λόγο? Διότι δεν απεικονίζει την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Λοιπόν, κύριε Καραβίδα, για να επιστρέψουμε λίγο τη συζήτηση και θέλω να προλάβουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Ανεξαρτήτως των όποιων επιλογών του Παπανδρέου, του Γιώργου Παπανδρέου, και το τελικά δεν πήγε σε εκλογές όπως είπατε εσείς, εκείνο το οποίο, για το οποίο εγκαλούν πολλοί πολίτες, σε όποιο χώρο και αν ανήκουν, κυρίως αυτοί που έχουν μια νοοτροπία, αν θέλετε, έτσι, φιλελεύθερη και φιλοευρωπαϊκή και είναι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας. 2,5-3 χρόνια σχεδόν στο κυβέρνηση του Πασόκ. Έγινε μια ιδιωτικοποίηση ουσιαστική. Έγινε μια διαρθρωτική αλλαγή ουσιαστική.
έγινε, έκλεισε ένα ζημιογόνο οργανισμό. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν θέλαν χρήματα, θέλαν πολιτική βούληση. Και εκεί λέει ο μέσο πολίτη, και τρελαίνεται αν θέλετε. Και λέει, για σιγά ρε παιδιά. Είναι δυνατόν ο ΟΣΕ αυτή τη στιγμή να λειτουργεί και να είναι ζημιογόνο ακόμη? Είναι δυνατόν οι ΔΕΗ έτσι να παίρνουν αυξήσει τα στελέχη τη και το προσωπικό τη, ενώ ήταν να ιδιωτικοποιηθεί? Είναι δυνατόν να έχω ανοίξει τα λεγόμενα κλειστά επαγγέλματα και να υπάρχουν αυτές οι παρινοδίες που μας εκθέτουν και σε αγώνα κτλ? Τι θα λέγατε σε όλα αυτά? Κοιτάξτε, συμφωνώ απόλυτα. Αυτά έχουν σχέση με το μνημόνιο ή με τις διαθροτικές αλλαγές της ελληνικής οικονομίας που θα γίνουν? Το μνημόνιο είναι ένα αμφιολόγημα, είναι μία έκφραση για μένα. Αυτές είναι οι διαδικασίες οι οποίες έπρεπε να έχουν γίνει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, τι έγινε 3 χρόνια, λέω. Τι θέλω να πω. Σε αυτά δεν έγινε απολύτως τίποτα και εγώ να σας προσθέσω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Στην Ελλάδα το 2000 με 2004 έγιναν σοβαρές επενδύσεις και χρεώθηκε η χώρα αρκετά προκειμένου να γίνουν μεγάλα έργα. Αυτά τα μεγάλα έργα γίνανε και θυμάστε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών είναι και τα Ολυμπιακά έργα. Τα οποία δυστυχώς μείναν αναξιοποίητα. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα για να καταλάβετε και τον τόνο σε αυτά που λέω. Στην Ευρώπη υπάρχουν 2 μεγάλα ενηδρία. Το μεγαλύτερο είναι στη Βαρκελόνη. Η εταιρεία που έχει αυτά τα ενηδρία ονομάζεται Merlin. Είναι μια πολυεθνική εταιρεία. Η επισκεψιμότητα του κάθε ενηδρίου είναι περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο. Αρκεί να σας πω μόνο ένα, το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο για να καταλάβετε τι αναφέρω. Στο Φλίσβο, όπου είναι τα Ολυμπιακά ακίνητα, το beach volley και όλα αυτά, όλη αυτή η σειρά. Από τους Ολυμπιακούς Βαρκελόνης. Της Αθήνας. Της Αθήνας. Ναι. Υπάρχει όλο το Ολυμπιακό συγκρότημα του Παλαιού Φαλήρου. Εκεί πέρα λοιπόν υπήρξε σκόπιμο και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τη Merlin να κάνει ένα μεγάλο ενηδρίο. Που μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό θα γινόταν. Τι επισκεψιμότητα θα είχε? Τρελή. Το οποίο θα ήταν ένα έναυσμα προκειμένου να ακολουθήσουν και άλλα. Δυστυχώς ο κύριος Γερουλάνος, έτσι, δεν το έκανε ακόμη. Παρότι ήταν σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή όταν έχει τον ΕΟΤ. Όταν έχεις την εταιρεία Ολυμπιακά ακίνητα, το οποίο είχε 150 άτομα προσωπικό και δεν προχώρησε ούτε μία παροχή Ολυμπιακού έργου, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε πια να μιλάμε για αποκρατικοποίηση και όλα αυτά. Ευχαριστώ. Είναι φυσικό και ευνόητο ότι εγώ δεν είμαι σύμφωνος με αυτή τη λογική, ήμουν σε μία άλλη λογική. Αλλά στην δημοκρατία η μειοψηφία πρέπει να ακολουθεί την πλειοψηφία, έτσι δεν είναι? Ναι. Και ο λαός είναι σοφός. Όχι, ο λαός με βάση αυτά που βλέπει, με αυτά τα πράγματα ψηφίζει. Θα δούμε. Δεν είναι. Έτσι υπενθυμίζω πάντως ότι ο ελληνικός λαός ήταν αυτός που, για να ξεκινήσουμε από την Επανάσταση του 1821, που έκτισε τον Κολοκοτρώνη στη φυλακή και που έδιωξε τον Ελευθέριο Βενιζέλο για να φέρει τον Κωνσταντίνο τον πρώτο, έτσι, τον παππού του, μετέπειτα βασιλέως Θεός, έτσι, βασιλέως Κωνσταντίνο, για να ακολουθήσει η μικρασιατική καταστροφή. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο ο λαός είναι σοφός πάντα και κάνει πάντα σοφές επιλογές. Για μένα ο λαός πάντα είναι σοφός. Απλά όταν στη χώρα έχεις 1,1 εκατομμύριο άνεργους και έχεις και 4 εκατομμύρια συνταξιούχους, οι οποίοι ζούσαν μια ζωή με συγκεκριμένα χρήματα και αυτά τα χρήματα μειώνονται, όλοι αυτοί οι ψήφοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι κρίνουν με την καθημερινότητά τους. Αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη, γι' αυτό και φτάσαμε στο σημείο που ήμασταν τώρα. Πάμε, ναι. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, πράξαν σωστά αυτοί οι άνθρωποι ή όχι? Εγώ απαντώ λοιπόν και θεωρώ και συμφωνώ απόλυτα ότι πράξαν σύμφωνα με τη συνείδησή τους και με την καθημερινότητά τους. Εννοείται στις εκλογές της 6 Μαΐου. Και πολύ καλά κάνανε. Την πολιτική ψήφος. Βεβαίως. Αυτή είναι η αλήθεια. Την πολιτική. Βεβαίως. Και σκληρά την πολιτική. Σκληρότατα και πολύ καλά κάνανε. Το επαναλαμβάνω. Αλλά η τιμωρία δόθηκε. Το μήνυμα δόθηκε. Τα πράγματα εδώ σήμερα είναι πολύ συγκεκριμένα όμως. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι για μένα δεν είναι δόκιμο και δεν είναι σοβαρό να υπάρχει ένα κόμμα που πηγαίνει προς την εξουσία. Σε ποιο αναφέρεστε? Στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και το οποίο να μην έχει συγκεκριμένη στάθμη και συγκεκριμένη θέση αναφορικά με την διακυβέρνηση. Άρα, καταπευθυνόμενο στους πολίτες και συμπολίτες, λέτε, από ό,τι κατάλαβα, μακριά από ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να πω μακριά από ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είμαι υποχρεωμένος να πω κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Μακριά, γιατί φοβάστε τις λέξεις? Μακριά από ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φοβάμαι καθόλου. Περιμένετε τώρα. Λέτε όμως, συμπολίτες,
μην πάτε στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί σας οδηγεί στην καταστροφή και ελάτε στο δικό μου το ΠΑΣΟΚ το οποίο σας οδήγησε ήδη. Όχι. Μη απαντήσετε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Βεβαίως. Θέρμανση κλιματισμός, φωτοβολταϊκά συστήματα. Γκαρτζόνης Δημήτριος. Τεχνολόγος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός. Συνεργάτης, Ευάγγελος Φελέκης, πολιτικός μηχανικός. Φωτοβολταϊκά συστήματα από επώνυμα εργοστάσια. Εγκατάσταση, συντήρηση. Γκαρτζόνης Δημήτριος, Τζαβέλα 13, Φιλιππιάδα. Εγγυημένη εργασία. Η καθαρότητα του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας. Όχι σακούλες με σκουπίδια στους δρόμους και στις ρεματιές. Ναι στην ανακύκλωση. Ναι στο καθαρό περιβάλλον. Σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων τέταρτης διαχειριστικής ενότητας Ηπείρου. Η χυτά και η ανακύκλωση αποτελούν τη λύση στο μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ίδια ποιότητα, ίδια ποικιλία, ίδιες ασυναγώνιστες τιμές. Το μόνο που αλλάζει είναι το όνομά μας. Το κατάστημα Ιωάννης Μανουσάκης, Θεόδωρος Χρήστου, γίνεται εργόραμα. Σας περιμένουμε όπως πάντα με επώνυμα προϊόντα των μεγαλύτερων εταιριών. Μηχανήματα, εργαλεία, ανταλλακτικά, σιδηρικά, υδραυλικά, χρώματα, μονωτικά, εργόραμα. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των μηχανημάτων Χουσβάρνα στην Άρτα. Υπεύθυνο σέρβις για όλα τα μηχανήματα. Εργόραμα. Στο γνωστό σημείο. Κρυστάλλι 57. Άρτα έναντι κλειστού γυμναστήριου. Οι πελάτες μας έχουν κάτι κοινό. Μηδενικές δυσάρεστες εκπλήξεις. Group 4. Υπηρεσίες ασφαλείας. Συστήματα συναγερμών και καμερών παρακολούθησης. Χρηματαποστολές. Φυλάξεις επιχειρήσεων και σπιτιών για να νιώθετε και να είστε πραγματικά ασφαλείς. Group 4. Χρόνια τώρα το όνομά της έχει συνδεθεί με την απόλυτη αξιοπιστία. Group 4. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ευάγγελος Κωστής. Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνα 26820 25380 6959 79-188. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 173. Τηλέφωνο 26410-59531. Group 4. Τεχνολογία και άνθρωπος μαζί. Μηδενικό ρίσκο, μηδενικό κόστος επένδυσης και εγγυημένο αφορολόγητο εισόδημα για 25 χρόνια. Sunrays Energy, αφή Παπαθανασίου ΩΕ, ολοκληρωμένα ενεργειακά συστήματα συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ, φωτοβολταϊκά πάρκα ή στη στέγη, ακόμη και χωρίς κεφάλαια. Γραπτές εγγυήσεις απόδοσης έργου έως και 30 έτη, δυνατότητα 3D απεικόνησης της μελέτης και δωρεάν ασφαλιστικής κάλυψης του έργου για 5 έτη. Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες. Σταθερά οι κινητά trackers Ptolemeo. Φωτοβολταϊκά συστήματα αφή Παπαθανασίου ΩΕ. Λεωνίδα Αμβρακιώτη 3, Άρτα. Έπιπλα Ιστικβάλ. Η κομψότητα στο σπίτι σας. Η άνεση στο σπίτι σας. Η καινοτομία στο σπίτι σας. Η ευτυχία στο σπίτι σας. Το σπίτι σας γίνεται πιο όμορφο και ανανεώνεται με τις πολύ κομψές τραπεζαρίες και τις εύχριστες κρεβατοκάμαρες της Ιστικβάλ. Επιπλέον, χωρίς να πληρώσετε καμία πρόσθετη επιβάρηση για την παράδοση, τη μεταφορά και τη συναρμολόγηση. Μοναδικές επιλογές. Εκθαμβωτικές λεπτομέρειες. Η ευτυχία στο σπίτι σας. Το σπίτι σας στην Ιστικβάλ. Από την εισαγωγική Επίπλων Κίμερλαντ. Ιωάννινα Δωδώνης 137. Κοντά σας και στη Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη και Χρυσούπολη. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλους. Επανερχόμαστε, δρυμύτεροι, με τον ξενοφόντα Καραβίδα, το οικονομικό, τον οικονομολόγο, το τραπεζικό στέλεχος, τον παρολίγο υποψήφιο βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ στην Πρέβεζα, ο οποίος μας έκανε τιμή και ήρθε και από την Αθήνα στην οποία ζει, αλλά η καρδιά του είπαμε είναι στην Πρέβεζα, για δεύτερη φορά στα στούντιο του RTV και έχω μια συζήτηση κυρίως με θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος που είναι και αρμοδιότητά του. Λοιπόν,
και πολιτικού φυσικά, γιατί αφού όλα είναι πολιτική. Πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ, να κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου, είναι, προτείνει πράγματα ανεδαφικά, μη υλοποιήσιμα, επικίνδυνα, οτιδήποτε. Εσείς λοιπόν τι λέτε στον κόσμο, ελάτε στο Πασόκ το δικό μου, σε εισαγωγικά το δικό μου, έτσι, επιτρέψατε μου την, έτσι, την έκφραση, το οποίο για τόσα χρόνια μας οδήγησε εδώ, μας οδήγησε και προσφάτως πήρε 13%. Όχι, αυτό που έχω να σας πω εγώ είναι το εξής. Ο κόσμος... Πώς είσαι εμένα, στους συμπολίτες. Βεβαίως. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα, γιατί ο κόσμος και βλέπει και ακούει και έχει άποψη. Σας ναι. το έχω τονίσει επανειλημμένα. Ναι. Όμως, αν δεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα, βλέπεις και διαπιστώνεις τα εξής. Mm-hmm. Παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε μεταξύ των άλλων, έτσι, ότι θα γίνουν μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο. Στον τομέα της υγείας, της παιδείας, το ένα 100.000 εργασίες. Βεβαίως. Επομένως, αυτό που όλοι κατηγορούσαμε, ο κάθε πολίτης το λέει, ότι έχουμε πάρα πολύ κράτος, εμείς κοιτάζουμε να το γεμίσουμε. Θα μου πεις, όταν προσλαμβάνεις, δεν δίνεις τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να δουλέψει, δεν θα παράγεις υπηρεσίες. Βεβαίως, σου λέω εγώ, δεν έχω αντίθετη άποψη. Αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, είναι λάθος. Mm-hmm. Να έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κοιτάξτε, στον τομέα της υγείας έχουμε 60.000 προσωπικό, αλλά κάνω μία αναδιαμόρφωση του προσωπικού και εκεί που έχουμε στους 60.000 ανθρώπους που βγάζουν δουλειά 10.000 και οι άλλοι είναι προϊστάμενοι, διευθυντές, τομεάρχες και το ένα και το άλλο για να δημιουργήσουν, να δικαιολογήσουν την παρουσία τους, αυτό θα το καταλάβαινα και θα έλεγα ότι είναι μία νέα τομή, ότι είναι μία διαφορετική τομή. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα. Όταν αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμά του και μιλάει ότι θα κρατικοποιήσει τις τράπεζες. Ναι. Έτσι. Εδώ, ας πούμε, εγώ προσωπικά ταλαντεύομαι πάρα πολύ. Για ποιο λόγο? Διότι για να κρατικοποιήσεις τις τράπεζες είναι πάρα πολύ εύκολο. Με ένα νόμο το κάνεις. Mm-hmm. Το θέμα από εκεί και πέρα είναι πώς χρηματοδοτείς τις τράπεζες. Αφού δεν έχει χρήματα το ελληνικό δημόσιο, πώς θα το κάνει αυτό? Επομένως, κατ' εμέ, φαντάζει λίγο ασόβαρο. Γιατί άλλο το να λες κουβέντες και άλλο να εφαρμόζεις πολιτικές. Όταν λες παραδείγματος χάρη ότι θα κρατικοποιήσεις μεγάλες πρώην δημόσιες εταιρείες, αναρωτιέμαι και λέω πού θα βρεις τα λεφτά να τις αγοράσεις. Επομένως, αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, ποιος άνθρωπος θα έρθει να επενδύσει χρήματα στην Ελλάδα και για ποιο λόγο? Επομένως, όλο αυτό το πράγμα με αυτά τα συγκεκριμένα παραδείγματα που σας είπα φαντάζουν λίγο αδόκιμα και λίγο αιωρούμενα, για να είμαι λίγο διακριτικός και ευγενικός στην άποψή μου. Ναι. Αυτά λοιπόν δημιουργούν στον κόσμο μία αναστάτωση, τον αγχώνουν, τον ανησυχούν και λένε πού πάμε, πού είναι η κατεύθυνση. Εσείς δεν ανησυχείτε με αυτά που ακούτε? Προφανώς είναι ρητορικό το ερώτημα. Εγώ θα σας απαντήσω ανησυχώ κατηδίαν στη συνέχεια. Θέλω να σας πω όμως το εξής. Πιστεύετε, κύριε Καραβίδα, ότι ο άνεργος, μάλλον για να κυριολεκτούμε χιλιάδες άνεργοι, και ας περιοριστούμε στην περιοχή μας, έτσι, στην Ήπειρο, η οποία προφανώς γνωρίζετε και λόγω της ιδιοτάσεως ότι κατέχει μία επίζηλη θέση μεταξύ των περιφερειών σε ό,τι αφορά, νομίζω έχετε τρίτη, έτσι, στα ποσοστά ανεργίας. Mm-hmm. Όπου ένας στους δύο σχεδόν νέους μέχρι τα 25-30 είναι άνεργος και ειδικότερα υπάρχει ένα πνευματικό και επιστημονικό προλεταριάτο, επιστήμονες οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι, δεν έχουν απασχόληση. Αυτός που κλείνει την επιχείρησή του γιατί δεν αντέχει τη δυσβάστατη φορολογία και την άπνοια της αγοράς. Όλοι αυτοί οι απελπισμένοι και αγανακτισμένοι νομίζετε ότι έχουν κάτι να χάσουν και να βοηθούν κάτι? Όχι, βέβαια. Μπροστά σε αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, απολύτως τίποτα. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ναι. Όσο απελπισμένος να είσαι και σε όποια κατάσταση να έχεις, ψηφίζεις κάτι, μπαίνεις σε μια διαδικασία. Αλλά παρά τα αυτά, δεν μπορείς να ζεις μια ζωή χωρίς τίποτα. Mm-hmm. Πρέπει πάντα να υπάρχει η προσδοκία. Και ο στόχος όλων είναι να μπορούμε να έχουμε μια προσδοκία, μια ελπίδα στο μέλλον. Με αυτή την κατάσταση δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή η ελπίδα στο μέλλον. Θα μου πείτε και ποια είναι η λύση. Οι λύσεις μπορούν να υπάρξουν από τη στιγμή
που μπούμε όλοι σε ένα καλούπι, που μπούμε όλοι σε μία λογική. Στην Ελλάδα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι λειτουργούσαμε μέχρι σήμερα με το προσωπικό στοιχείο. Εμείς από εδώ και πέρα πρέπει να λειτουργούμε συλλογικά, πρέπει να μπει το εμείς έναντι το εγώ. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση στην Ήπειρο, που πράγματι είναι έτσι όπως είπατε, αλλά υπάρχει και το άλλο, έτσι. Δεν είναι μόνο η τρίτη στην ανεργία, είναι και η τρίτη σε όλη την Ευρώπη, στη μεγαλύτερη επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για την δημιουργία θέσεων εργασίας, είναι και η δεύτερη στην επιδότηση ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων. Αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Και αυτά τα χρήματα υπάρχουν, όπως ακούει ο κόσμος και για τα ΕΣΠΑ, επειδή είμαστε στην Ευρωζώνη. Αν δεν είμαστε στην Ευρωζώνη, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Επομένως, η ρευστότητα μειώνεται. Έτσι, αυτά ο κόσμος πρέπει να τα γνωρίζει και μπορεί με βάση αυτά τα πράγματα να στοιχειοθετήσει και να οραματιστεί και να δει το τι μπορεί να κάνει ή το τι δεν μπορεί να κάνει. Άλλωστε, πέρασε ο καιρός που όλοι θέλαμε να μπούμε στο δημόσιο. Το δημόσιο δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει 11 εκατομμύρια δημοσίους υπαλλήλους. Αυτή την οτροπία όμως κάποιοι την καλλιέργησαν, έτσι. Βεβαίως. Και κάποιοι, αν θέλετε, εκμεταλλεύτηκαν αυτού του είδους την αμφίδρομη σχέση και συναλλαγή πολιτικών και πολιτών για να μπορέσουν οι μεν πολίτες να αποκομίσουν τα όποια ωφέλη, οι δε πολιτικοί να διασφαλίσουν έτσι, την πολιτική τους επιβίωση. Είναι έτσι? Βεβαίως, έτσι είναι. Θα συμφωνούσετε με αυτό που είπε ο πάλι ποτέ ισχυρός άνδρας του Πασό, Θεόδωρος Πάγκαλος, ότι μαζί τα φάγαμε, για να λέμε και αλήθειες, γιατί είναι η πρώτη φορά που το μαθήμα δημοσίως και λέω ότι εγώ συμφωνώ και παίρνω θέση στους παρουσιαστές με τον Πάγκαλο, τον Θεόδωρο Πάγκαλο, ότι ναι, μαζί τα φάγαμε, ότι υπάρχει και συνευθύνη. Είναι έτσι. Αυτά είναι ρητορικές του παρελθόντος, οι οποίες εμένα δεν με εκφράζουν. Και θα σας πω το γιατί. Γιατί, για πέστε μου. Γιατί όταν ο κάθε πολίτης κάνει τη φορολογική του δήλωση και το κράτος έχει ένα φορολογικό σύστημα που έχει μεγάλες εκπτώσεις, τα φορολογικά του έχουν επιστροφή. Αν λοιπόν είναι σφιχτή η φορολογική πολιτική, δεν έχει επιστροφή, είναι χρεωστικό. Επομένως, τι φταίει ο πολίτης? Τι φταίει ο πολίτης? Ο μηχανισμός του κράτους πού είναι, που οριάζει η διαφθορά και η συναλλαγή και η διαπλοκή στον κρατικό μηχανισμό και δεν μπορούν οι ελεκτικοί, οι εισπρακτικοί μηχανισμοί να λειτουργήσουν ή λειτουργούν, ξέρετε πολύ καλά, με κάτω από το τραπέζι συναλλαγές για να έχει το κράτος στιγμή να είναι στο ναδύρ της ύπαρξης των εσόδων? Εδώ είναι, επομένως, με αυτά που λέτε δικαιολογείται αυτό που σας είπα. Ναι. Για ποιο λόγο? Διότι ο πολίτης δεν έχει να κάνει κάτι σε αυτό. Αντίθετα, ο πολίτης πληρώνει πάρα πολλούς φόρους για να προσλαμβάνει το δημόσιο να αποκτήσει ελεγκτικούς μηχανισμούς και υποπτικούς. Δυστυχώς όμως το δημόσιο δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Αν θέλεις να χτυπήσεις τη φοροδιαφυγή, είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Με πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Το ένα είναι να καταργήσεις τα βιβλία που υπάρχουν στην Ελλάδα, Α, Β, Γ, Δ κατηγορίας και όλα αυτά. Να κάνεις 2 νομικά πρόσωπα αντί να υπάρχουν 17 νομικά πρόσωπα και να κάνεις και κωδικοποίηση της δικαστικής νομοθεσίας. Αν κάνεις αυτά τα τρία πράγματα, αυτόματα η φοροδιαφυγή δεν μπορεί να ξεφύγει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Επομένως, αν υπάρχει πολιτική βούληση, είναι απόφαση της πολιτείας, της διοίκησης. Ο κόσμος δεν έχει να κάνει κάτι με αυτό. Λοιπόν, να θα διαβάσω ακριβώς αυτολεξή τι λέγατε σε πανεμφερή έτσι, ερώτηση, η οποία και ετέθη πριν από πόσους μήνες, 8 μήνες, τον Οκτώβριο, έτσι, του παρελθόντος έτους, και να δούμε αν υπάρχει αξιοπιστία τότε και του σήμερα. Λέγατε λοιπόν, μεταξύ άλλων, εδώ, στα στούντιο του RTV, τα φιλόξενα όπως πάντα βλέπετε, στην Οικουμενίτσα, λέγατε, όταν θέλεις να μπορείς να ελέγξεις κάτι, βελτιώνεις τις διαδικασίες. Σωστά. Μιλώντας για την γραφειοκρατία και την φοροδιαφυγή που χρόνια τώρα ταλαιπωρούν και επιβαρύνουν, δημιουργώντας υπέρογκα κόστη όχι μόνο στο ελληνικό κράτος, αλλά και την εξυπηρέτηση του πολίτη, προέβαλε πιστικότατες λύσεις για την εξάλληψή τους. Όπως για παράδειγμα την κατάργηση του κώδικα βιβλίων, την απλοποίηση όλων των διαδικασιών στο δημόσιο. Ξέρετε τι σας έκανα τώρα? Τεστ συνέπειας. Μα είναι συγκεκριμένα αυτά τα πράγματα. Σας έκανα ένα δημόσιο. Τεστ συνέπειας. Όπως βλέπετε. Για να δείτε ότι σας έχουμε βάλει καλό μπέρτσο εδώ. Βεβαίως. Όπως βλέπετε όμως τα πράγματα, γιατί η οικονομική επιστήμη δεν είναι πάντα δημιουργική, τα μέτρα της φοροδιαφυγής είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Και είναι ούτε στατική. Και να σας πω και το γιατί.
Όταν έχεις τον κώδικα βιβλίων και δεν μπορείς να κλείψεις τα βιβλία, έχεις βιβλίο μόνο αγορών, ναι, αυτόματα δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας. Mm-hmm. Όταν από την άλλη έχεις κάνει κωδικοποίηση της δικαστικής νομοθεσίας, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, για να το καταλάβει ο κόσμος με ένα παράδειγμα, πήγαν στη Μύκονο πέρυσι οι εποπτικές αρχές και βάλανε, ναι, εκεί που τραγουδούσε ο Ρέμος 4 εκατομμύρια πρόστιμο. Αυτό μέχρι σήμερα σας γνωρίζω εγώ ότι έχει πάρει 3 αναβολές. Και δεν πρόκειται να καταβληθεί. Δεν πρόκειται, ακριβώς. Ξέρετε γιατί δεν πρόκειται να καταβληθεί? Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι γι' αυτό το λόγο. Ο λόγος είναι ο εξής. Έχεις δικαίωμα στη φορολογική δίκη να πάρεις μέχρι 3 αναβολές. Τα ελληνικά δικαστήρια πάντα ορίζονται να είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Αυτή τη στιγμή, αν γίνει οτιδήποτε που αφορά δικαστήριο στην Αθήνα, η δίκη που ορίζεται είναι το 2015, το τέλος, το Μάιο μήνα. Με το φόρτο εργασιών, έτσι. Με το φόρτο εργασιών. Επομένως, υπάρχει παραγραφή στα 5 χρόνια, τελειώσαμε. Όταν έχεις την κωδικοποίηση της δικαστικής νομοθεσίας, αυτόματα οι δίκες τελειώνουν γρήγορα. Για ποιο λόγο? Διότι το δικαστικό σύστημα στην Ελλάδα είναι ακριβώς το ίδιο με την Ιταλία. Δηλαδή, έχουμε 11.000 δικαστικούς, εφέτες, εισαγγελίες, mm-hmm, και όλα αυτά. Ακριβώς τόσους έχει και η Ιταλία. Με 60 εκατομμύρια κατοίκους. Με 60 εκατομμύρια κατοίκους. Και εμείς είμαστε ενεργοί οικονομικά, mm-hmm, 4,5 εκατομμύρια κάτοικοι. Επομένως, όταν έχεις αυτό το σύστημα, αυτόματα καταλαβαίνετε ότι η φοροδιαφυγή μειώνεται, μάλιστα, και τα έσοδα για το δημόσιο γίνονται γρήγορα. Λοιπόν, ευρώ ή δραχμή? Εσείς τι θα λέγατε? Εγώ ρωτάω, εσείς απαντάτε. Εγώ θεωρώ ότι το ευρώ είναι χωρίς καν συζήτηση το νόμισμά μας. Και θα το αιτιολογήσω το γιατί. Ναι. Και η δραχμή τι θα ήταν, θα αιτιολογήσετε και τη δραχμή γιατί. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι διαφορετικά να είσαι στη δραχμή και να πηγαίνεις στην ευρώ. Στο ευρώ. Και είναι διαφορετικά να είσαι στο ευρώ και να γυρίσεις στη δραχμή. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί και από τη δραχμή στο ευρώ, τη μεταβατικό αυτό διάστημα, έτσι, υπήρχαν παρενέργειες. Βεβαίως. Και επιπτώσεις και στην οικονομία και στις ανατιμήσεις και στους κερδοσκόπους. Τρομερές. Έτσι. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι αυτό, όταν έγινε στην Ελλάδα, είχαμε και την ανάπτυξη λόγω των Ολυμπιακών έργων. Ακριβώς. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί ο κόσμος έχει μάθει σε μια λειτουργία συγκεκριμένη. Φανταστείτε λοιπόν να ήσασταν στη δραχμή και να χρειαζόσασταν πρώτες ύλες για τη δουλειά σας για να παράγετε ένα προϊόν. Σε τι κόστος θα το αγοράζετε? Τεράστιο. Και αν θα το αγοράζετε? Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι σαν χώρα να κάνουμε μια τέτοια εναλλαγή. Άλλωστε, αν θέλουμε να μιλήσουμε πιο οικονομικά, η Ελλάδα είναι σε ελεγχόμενη χρεοκοπία εδώ και 2 χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι όμως άλλο πράγμα να κάνεις μία άτακτη χρεοκοπία που σημαίνει βγαίνεις σε ένα μήνα και άλλο μία ελεγχόμενη. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Τι σημαίνει άτακτη χρεοκοπία? Σημαίνει ότι αποφασίζεις να μην πληρώσεις τους πιστωτές σου, αυτοί σου κόβουν τα όρια και αυτόματα, θέλεις δεν θέλεις, γυρνάς ένα νόμισμα να μπορείς να κάνεις πληρωμές συντάξεων μισθών. Αυτό λοιπόν οδηγάει απευθείας σε μία μείωση του ΑΕΠ κατά 50% λόγω του πληθωριστικού χρήματος. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Δεύτερον, οι τράπεζες έχουν μεγάλο πρόβλημα, διότι ο κόσμος, επειδή θα φοβηθεί για τα χρήματά του, θα βγάζει τα χρήματα. Έτσι δεν είναι? Και το τρίτο και κυριότερο είναι ότι θα έχεις μία υποτίμηση νομίσματος κατευθείαν γύρω στο 50%. Συνεπώς, τι είναι δραχμή για εσάς? Η δραχμή είναι ένα εφιαλτικό φαινόμενο τη δεδομένη χρονική στιγμή, χωρίς να έχουμε κάνει προετοιμασία για να πάμε στη δραχμή. Λοιπόν, το δεύτερο τεστ, crash test, έτσι, συνέπειας και αντιστοιχίας, λέγατε λοιπόν τότε, τον Οκτώβριο του 2011, πριν μεσολαβήσουν και προηγηθούν όλες αυτές οι δραγδές και θα έλεγα δραματικές εξελίξεις και ανακατατάξεις, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, λέγατε, επιστροφή της Ελλάδας στην δραχμή σήμερα θα ήταν κάτι εφιαλτικό. Και λέτε διάφορα εκεί μέσα μεταξύ τα άλλων και αυτά που λέγατε. Άρα λοιπόν, είστε συνεπείς σε ό,τι αφορά τις οικονομικές σας, έτσι, διαπιστώσεις, διατυπώσεις και επισημάνσεις. Και εγώ σας ρωτώ τώρα ευθέως, πώς εσείς προεξοφλείτε κάτω το συνήγορο του διαβόλου? Ναι. Συγγνώμη, του άλλου κόμματος, έτσι. Παρεθωρηθεί ότι είναι διάβολος. Του κάθε κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ είναι προκειμένου. Ναι. Πώς εσείς προεξοφλείτε ότι με αυτά δεν συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είπε κανείς από τα στελέχη του, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Δραγασάκης, για κεκριμένος οικονομολόγος, έτσι.
αναπληρωτής υπουργός οικονομικών στη συγκυβέρνηση τότε, κομμενική κυβέρνηση Ζολότα, δεν είπε κανείς ότι εμείς φεύγουμε από το ευρώ, εγκαταλείπουμε το ευρώ, επιστρέφουμε στη δραχμή. Άρα λοιπόν, γιατί να τεθεί αυτό το δίλημα σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ έχει τη δική του θέση, ξεκάθαρη. Ή οι άλλες αριστερές. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένα κόμμα που θα βγει να πει ότι είναι σωστό να φύγει από το ευρώ. Αλλά δεν πρόκειται να το πει. Λέτε αυτό, η πολιτική θα μας οδηγήσει. Βεβαίως, είναι οι κινήσεις και το πρόγραμμα που βγαίνει και λέει. Mm. Όχι το ΣΥΡΙΖΑ, το κάθε ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχει να κάνει τώρα εδώ με μνημονιακούς ή αντιμνημονιακούς. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει συγκεκριμένα δεδομένα. Μάλιστα. Έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις που πρέπει να εκτελεί κατά βάση. Mm. Δηλαδή, τέλος Ιουνίου το ΙΚΑ έχει 2 δισεκατομμύρια ευρώ καταβολή συντάξεων. Αυτά τα χρήματα κάπου πρέπει να βρεθούν να δοθούν. Mm-hmm. Δεν μπορείς να πάει να πεις στον κόσμο ότι ξέρεις δεν τα βρίσκω, δεν τα δίνω. Και έχει και κάποιους πιστωτές οι οποίοι σου δίνουν χρήματα για να κάνεις κάποια πράγματα. Δεν μπορείς να βγεις και να πεις ότι εγώ δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Μάλιστα. Θα μου πείτε, πρέπει να μπούμε και να είμαστε μόνοι μας σε μια τέτοια διαδικασία. Όχι. Αντίθετα, πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το γεγονός για να μπορέσουμε να δημιουργηθούν οι συνθήκες να πέσουν χρήματα στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, το ελληνικό είναι μια περίπτωση ιδιωτικοποίησης που εφόσον λάβει χώρα μπορεί να δημιουργήσει ρευστότητα για το ελληνικό δημόσιο. Είναι πολλά και συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία δημιουργούν αυτές τις διαδικασίες και αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορείς να είσαι μόνιμα σε μια βάση πληρωμών. Μάλιστα. Από την άλλη όμως, μια και το αναφέρατε, εγώ δεν είμαι της λογικής να μπούμε σε μια διαδικασία να βρούμε ποιο κόμμα πιστεύει το ένα ή το άλλο. Άλλωστε, εμένα η βάση μου είναι η εξής. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην Ευρωζώνη. Πιστεύω ότι μια χώρα μικρή σαν τη δική μας είναι υποχρεωμένη να είναι στην Ευρωζώνη, γιατί όταν είσαι με τον δυνατό μπορείς να απορροφήσεις και εσύ κραδασμούς από τα καλά του, να το πω έτσι. Δεν έχουμε κανένα λόγο από τη στιγμή που έχουμε μπει στο ευρώ να γυρίσουμε πίσω. Είναι διαφορετικά, επαναλαμβάνω, να ήμασταν στη δραχμή. Μάλιστα. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα η προσχηματική άποψη και το να λέμε πράγματα για να χαϊδεύουμε αυτιά είναι μια άλλη τακτική η οποία εμένα απλά δεν είναι προσφυλής. Προτιμώ να λέω την αλήθεια στον κόσμο και ο κόσμος από εκεί και πέρα να κρίνει και να ψηφίζει. Είτε σαφής. Μας πιέζει ο χρόνος. Πάμε προς τέλος της εκπομπής. Ερώτηση τηλεθεατή, του πρώτου τηλεθεατή, ο οποίος λέει αυτή την εκπομπή. Ξέρετε ποιος είναι ο πρώτος τηλεθεατής. Είναι ο επί της, επί του... Τη κονσόλα ο κύριος Καλαματζής. Ναι. Ο οποίος μου λέει λοιπόν, μου έστειλε εδώ ένα μήνυμα και λέει, ρώτα λέει τον οικονομολόγο το διακεκριμένο, ο Ομπάμα η Αμερική τυπώνει χρήμα, έτσι δεν είναι? Ναι. Η Ευρώπη τυπώνει χρήμα. Μα εδώ είναι πριν που. Έτσι καλά, έτσι θα μου το έπεσε Καλαματζή. Πριν που μου κάνετε μία ερώτηση, σας απάντησα με τρία σκέλη. Αυτό ήταν το τρίτο σκέλος που θα σας ανέφερα. Δηλαδή, όταν έχεις δικό σου νόμισμα, έχεις δικαίωμα να κάνεις πληθωριστικό χρήμα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το δολάριο που αναφέρεται. Εννοείται αν τη δραχμή, για παράδειγμα, έτσι. Παράδειγμα, ναι. Μπορεί να κάνουμε υποτιμήσεις. Ακριβώς. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά με το δολάριο. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε μόνο το αμερικάνικο δολάριο. Το αμερικάνικο δολάριο είναι η κορυφή. Από κάτω υπάρχει το καναδέζικο δολάριο και από κάτω υπάρχει το αυστραλιανό δολάριο. Επομένως, οι διαβαθμίσεις του χρήματος εκεί είναι τρεις. Και υπάρχει και άλλη διέξοδος. Να μην έχεις το πράσινο δολάριο, να έχεις το μαύρο δολάριο. Αν λοιπόν και εμείς ήμασταν στην δραχμή. Υπάρχουν, λέτε εκεί, είναι εναλλακτικές δείξεις. Ακριβώς. Και μιλάμε και με άλλα μεγέθη προφανώς. Και γίνεται και ο αποπληθωρισμός. Και με άλλα οικονομικά μεγέθη προφανώς. Ακριβώς, και γίνεται και ο αποπληθωρισμός. Αν λοιπόν εμείς ήμασταν στη δραχμή, θα μπορούσαμε να κινηθούμε διαφορετικά. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, για να σας δώσω την διάσταση το ευρώ, μπορεί να γίνει το εξής. Επειδή όλα τα κράτη έχουν αυτό το θέμα, όπως σας προείπα στην αρχή, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, είναι θέμα χρόνου να κυριαρχήσει μία από τις δύο απόψεις που θα σας πω. Ή θα βγει το ευρώ ομόλογα που σας το εξήγησα πριν, ή θα γίνει υποτίμηση του νομίσματος. Μία δόκιμη λύση θα ήταν να έρθει ίδια αντιστοιχεία μεταξύ δολαρίου ευρώ. Μάλιστα. Αυτό σήμαινε ότι δίνεται η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κόψει χρήμα. Επομένως, αν έφερνες ένα δολάριο με ένα ευρώ, αυτόματα, επειδή η αντιστοιχεία σημερινή είναι 1,32, σήμαινε επί της ουσίας ότι θα κοβόταν περίπου 320 δισεκατομμύρια ευρώ. Με κάλυμα, με βάση
την μείωση αυτή. Αυτά τα χρήματα μοιράζονταν μετά ισομερώς στις χώρες της Ευρωζώνης. Είναι ένας άλλος τρόπος να κινήσεις την οικονομία, η οποία όμως μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε έχει δύο μεγάλους αντιπάλους. Η μία είναι η Φιλανδία και η άλλη είναι η Γερμανία. Ελπίζω να καλύφθηκε ο κύριος Χαλαματζής και οι τηλεθεατές μας παρακολουθούν. Τώρα, υπάρχουν νοικοκυριά και στην περιοχή, τα οποία όχι είναι απλώς χρεωμένα, είναι αυτά τα περίφημα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, για τα οποία ο αλής του μνήμης, πάλι ποτέ πρωθυπουργός, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, είχε πει μεταξύ άλλων ότι θα υπάρξει ειδική ρύθμιση για τα νοικοκυριά αυτά. Μου είπατε ότι έχετε κάποια έτσι πληροφόρηση για το θέμα αυτό? Κοιτάξτε, αυτό στο οποίο αναφέρεστε είναι ο νόμος 3869 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Mm-hmm. Πράγματι, εκεί αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν λάβει τραπεζικά προϊόντα και δεν είναι σε θέση να τα εξυπηρετήσουν. Είναι ένα δικαίωμα που έχει δώσει το κράτος, το ελληνικό δημόσιο, είναι ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη, στους ανθρώπους προκειμένου να μην φτάνουμε σε άλλες καταστάσεις και άλλα δεδομένα. Ο νόμος αυτός έχει μία ιδιαίτερη τράβηξη το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπό την έννοια ότι άνθρωποι που έχουν μάθει για τον νόμο πηγαίνουν και κοιτάζουν να δουν πώς μπορούν να ενταχθούν στον νόμο, να γίνει μία ρύθμιση η οποία να είναι συμβατή και να μπορεί να ανταπεξέλθει ο κάθε άνθρωπος στις υποχρεώσεις του. Βέβαια, δεν είναι πανάκια ο νόμος, δεν λύνει τα πάντα και δεν μπορεί να λύσει τα πάντα. Εσείς τι συναισθάτε στους συμπολίτες που έχουν τέτοια προβλήματα, έτσι, υπερχρεωμένους, τι θα τους συνιστούσατε? Κοιτάξτε, το σοφό σε αυτή την περίπτωση είναι να πάνε στην τράπεζά τους, να πούν την αλήθεια, να δώσουν τα δεδομένα τους, να δουν τι έχουν να τους πούνε και από τη στιγμή που δεν βλέπουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν, θα πρέπει να πάνε στο συγκεκριμένο νόμο και να διεκδικήσουν αυτό που μπορούν να δίνουν. Αυτή είναι η άποψή μου, άλλωστε αυτό λέει και η λογική. Ναι. Ένα επίσης σοβαρό πρόβλημα, κύριε Καραβίδα, αφορά και την περιοχή μας, βεβαίως αφορά όλη την Ελλάδα, όχι μόνο την περιοχή, είναι η επενδυτική άπνοια, η οποία κυριαρχεί τα τελευταία τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Και κυριολεκτό όταν λέω άπνοια, διότι πράγματι το όχι μόνο δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας, αλλά γνωστό ότι σπάσει. Αποτελεί κοινό μυστικό ότι κλείνουν καθημερινά επιχειρήσεις και χάνουν θέσεις εργασίας. Αυτός ο περίφημος επενδυτικός νόμος, ο οποίος έδινε κάποια κίνητρα σε πολίτες, ισχύει, υπάρχει κάποια εξέλιξη? Βεβαίως, ο επενδυτικός νόμος ισχύει τα 6 τελευταία χρόνια. Απλά θεωρώ ότι έγιναν τελευταία και συγκεκριμένα ψηφίστηκαν κάποιες αλλαγές στις 26 Απριλίου, οι οποίες δίνουν δικαίωμα σε πάρα πολλές επιχειρήσεις να ενταχθούν και να λειτουργήσουν θετικά μέσα από τον επενδυτικό νόμο. Παραδείγματος χάρη, με κάποιες διατάξεις που βγήκανε, δεν ισχύει πια ότι χρειάζεται η προσκόμιση της τράπεζας ότι θα χρηματοδοτήσει το έργο, το οποίο είναι πολύ βασικό. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπαίνουν στον επενδυτικό νόμο, η επιδότηση που έφτανε από 40 μέχρι 60% καρφώνεται και βγαίνει στο 70%. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Δεν ξέρω αν υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης. Σαφέστατα υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης. Αυτό δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, μάλλον δεν το γνωρίζει. Αλλά αυτές είναι οι διαδικασίες που, επειδή βγαίνουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι τα επιμελητήρια της κάθε περιοχής, του κάθε νομού, λαμβάνουν αυτή την ενημέρωση. Θεωρώ πολύ χρήσιμο να γίνονται εκδηλώσεις και να ενημερώνουν τον κόσμο αναφορικά με αυτά τα πράγματα, διότι είναι δεδομένο ότι όταν έχεις την πηγή, έχεις την πληροφόρηση και δεν την διαχέεις, τότε υπάρχει πρόβλημα. Αυτά όμως τα δύο παραδείγματα που σας ανέφερα είναι πολύ σημαντικά για ανθρώπους που μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, τώρα είμαστε όλοι αναμονή των εξελίξεων, έτσι. Προφανώς κανείς δεν θα επενδύσει μέχρι τις εκλογές. Είναι ρευστό το τοπίο. Κοιτάξτε, μέσα στην κρίση πάντα υπάρχουν ευκαιρίες. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Μην ξεχνάμε ότι η περιοχή η δική μας, γιατί εμείς είμαστε από την Ήπειρο, εσείς από τη Θεσπρωτεία και εγώ από την Πρέβεζα, αλλά πρέπει να έχουμε κοινούς στόχους. Η πρόοδος είναι για όλους, δεν είναι για έναν άνθρωπο ή για δύο ανθρώπους. Θεωρώ ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πάρα πολλά πράγματα
στην περιοχή ευρύτερα και ειδικότερα στην παράλια περιοχή, ναι, με κινήσεις όχι σπασμοδυτικές αλλά συγκεκριμένες και στοχευμένες. Mm-hmm. Ο επενδυτικός νόμος, ο αναπτυξιακός νόμος, mm-hmm, τα ΕΣΠΑ δίνουν πολύ μεγάλες δυνατότητες, γιατί... Παραμένω όμως αναξιοποιείται δυστυχώς. Προσέξτε να δείτε, εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο, γιατί τα ΕΣΠΑ δεν είναι προγράμματα τα οποία είναι απλά για να δημιουργηθούν πάρκα, πλατείες και τέτοια πράγματα. Είναι χρήματα που δίδονται από την ευρωπαϊκή κοινότητα προκειμένου να γίνουν δουλειές οι οποίες να ανοίξουν θέσεις εργασίας. Εδώ όμως βλέπουμε έναν φαύλο κύκλο, αν δούμε ποια έργα βγαίνουν από το ΕΣΠΑ, μάλιστα, που τα περισσότερα πηγαίνουν στο να φτιαχτούν πλατείες που είναι πάρα πολύ καλές και διάφορα τέτοια πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν είναι στοχευμένες υπό την έννοια να έχουν διατηρησιμότητα και ανάπτυξη θέσεων εργασίας. Ευθύνη έχουν και οι περιφερειακές. Τεράστια. Οι περιφερειακοί άγοντες. Τεράστια ευθύνη. Και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και η πρώην ομαρχιακή. Βεβαίως. Και η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι άμυροι ευθυνών αυτοί. Όχι, οι οποίοι διαχειρίζονται και κατανέμουν τους σπόρους αυτούς. Έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Έτσι. Και θεωρώ ότι πρέπει να δουν τα πράγματα και λίγο από μια διαφορετική οπτική γωνία. Για ποιο λόγο? Διότι θα πει κάποιος ότι γίνεται μια πλατεία, υπάρχει ένας προϋπολογισμός και δίνονται 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό όμως το έργο θα δουλέψουν κάποιοι άνθρωποι για 1, 2, 3, 4, 5, 10 μήνες, 12. Μάλιστα. Είναι διαφορετικό από το να βοηθήσεις να γίνει μια εταιρεία, μια επιχείρηση η οποία να έχει διατηρησιμότητα των θέσεων. Λοιπόν, εξακολουθείτε να παραμένετε μέλος του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ? Έτσι συνηθίζεται, εκτός αν μας κατάργησαν και δεν το ξέρουμε. Γίνονται και τέτοια πράγματα στο ΠΑΣΟΚ? Γίνονται, γιατί να μην γίνονται? Έχουμε εκλογές σε λίγες ημέρες. Εσείς απέχετε συνειδητά? Απέχετε εννοώ ως υποψήφιος. Βέβαια. Κάντε μια εκτίμηση. Γιατί από την επόμενη εβδομάδα ήδη οι εκπομπές δικές μας εδώ θα έχουν, αν θέλετε, πιο πολύ κομματικό χαρακτήρα και πολιτικό, και των πραγμάτων, έτσι. Και από την υποχρέωση που απορρέει και από το Εθνικό Ραδιοφωνικό Συμβούλιο. Κάντε μια εκτίμηση λίγο έτσι αποστασιοποιημένος εσείς, ως οικονομολόγος τώρα και της αγοράς άνθρωπος. Κοιτάξτε, επί της πράξεως καταρχήν. Δώστε μας μια χτίδα φωτός, καταρχήν, μια αισιοδοξία, γιατί θα πάθουμε μαζική κατάθλιψη. Εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτούς που είναι αισιόδοξοι. Κοιτάξτε, από την επόμενη εβδομάδα, από τις 2 του μηνός, θα είμαι συνέχεια εδώ στην Πρέβεζα, γιατί και εγώ πρέπει να βοηθήσω, ασχέτως αν είμαι υποψήφιος ή όχι. Και τι θα το κάνω. Θα βοηθήσω την κατάσταση με το κόμμα στο νομό. Είναι δεδομένο αυτό. Με το ΠΑΣΟΚ, τι άλλο. Το ΠΑΣΟΚ το σημερινό. Το ΠΑΣΟΚ το σημερινό και όπως εξελίσσεται να γίνει αυριανό, που είναι. Διότι μπορεί να έχουμε και μεταλλάξεις, έτσι δεν είναι? Εντάξει, στη ζωή δεν μπορούμε να αποκλείουμε πράγματα και καταστάσεις, είναι δεδομένο. Αισιόδοξοι να είμαστε, κύριε Καραβίδα. Κοιτάξτε, όπως σας προείπα, μετά από μια κατηφόρα υπάρχει μια μεγάλη ανηφόρα. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, ειδικά όταν είμαστε μια χώρα που από τη μία χρωστάμε και από την άλλη έχουμε τόσο πολύ πετρέλαιο που καλύπτουμε 20 χώρες για 20 χρόνια. Έχουμε τόσο φυσικό και αέριο. Αναενεργά και αναξιοποιείται. Και αναενεργά και αναξιοποιείται. Και λέω εγώ, είναι δυνατόν να πτωχεύσουμε, παραδείγματος χάρη, ή να βρεθούμε στο καναβάτσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή που έχουμε τόση πρίκα να δώσουμε? Επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, το ξέρετε καλά, ως φάρσα όμως, ναι, το δυστυχώς επτωχεύσαμε του μεγάλου Χαρίλαου Τρικούπη. Και αυτόν ο λαός, για έτσι, τι αντιμετώπιση είχε για την γενικότερη σοφία του λαού, δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να επαναληφθεί. Κοιτάξτε, η ζωή και η ιστορία, ξέρετε ότι επαναλαμβάνεται σε κύκλους. Απλά η δική μου ιστορία δεν μου επιτρέπει να επαναλαμβάνω πράγματα πρέπει να συνδοξούμε τα οποία... Βεβαίως. Μια εκτίμηση για το αποτέλεσμα εκλογικό, όχι όσο αυτά τα κόμματα. Εάν θα επικρατήσουν κόμματα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, δηλαδή θα έχουμε μετά τις εκλογές μια εκτίμηση, γιατί έχετε και κληρονομικό χάρισμα. Γι' αυτό σας καταγράφουμε τώρα για να τα πούμε και μετά. Εγώ είμαι υπερβέβαιος ότι η τάση... Ναι. Του εκλογικού των σώματος. Εκλογών και του εκλογικού σώματος σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, ναι, θα είναι σαφέστατα υπέρ του ευρωπαϊκού προορισμού της χώρας. Εκτονώθηκε ο θυμός και η οργή του εκλογικού σώματος με την ψήφο τιμωρίας? Όχι σε όλο το φάσμα, αλλά σε ένα αρκετά μεγάλο αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ξενοφώτα Καραβίδα, συμπατριώτη, υπηρώτη από την Πρέβεζα, ο οποίος είναι διακεκριμένος οικονομολόγος και μεγαλώσιμο τραπεζικό στέλεχος στην Αθήνα. Κύριε Χαλματζή, για τον Παναθηναϊκό θα σας απαντήσει μετά, αφού κλείσουν οι κάμερες. Για την εκτιμώ
και θέλω να πιστεύω ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Τον ευχαριστώ καταρχήν γιατί επέλεξε για δεύτερη φορά εμάς, ταπεινότητά μου. Σας το είχα υποσχεθεί. Και τα σπίτια του RTV να έρθει να κουβεντιάσουμε σε μια συζήτηση ενδιαφέρουσα όπως είπα. Και θα τα ξαναπούμε μετά τις εκλογές, όχι αμέσως μετά, αφού δούμε τις εξελίξεις και να δούμε αν επιβεβαιωθούν οι ελπίδες του και αν αναγεννηθούμε εκ της τέφρας ως άλλος Φίνικας ή αν πούμε το τετέλεστε. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, μην το αντιμετωπίζουμε έτσι. Ελπίζουμε. Την πραγματικότητα, πάντα με βάρκα την ελπίδα, πηγαίνουμε όλοι. Ντουμ σπίρο σπέρο, θα σας δω ελπίζω εν Λατίνη. Καλή επιτυχία στο κόμμα σας. Και στο δικό σας. Το Πασόκ. Εγώ δεν έχω κόμμα, είμαι προχωματικός. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 10 το βράδυ με ένα άλλο θέμα ή και καλεσμένο από τοπική επικαιρότητα και όχι μόνο. Μέχρι τότε να είσαστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.